Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο Κόντρα 24. Είμαι Αναστασία Γιάμαλη και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Στη Θεσσαλονίκη μας βλέπετε μέσω Euro Channel, οπότε την καλησπέρα μας και στην συμπρωτεύουσα. Μην ξεχνάτε, περιμένουμε και απόψε τα μηνύματα, τα τηλέφωνα, τα mail και τα tweets σας. Έχουμε πει ότι χωρίς εσάς και χωρίς να διαμεσολάβει τη μεταξύ μας επικοινωνία, δύσκολα βγαίνει η εκπομπή. Τώρα, 500 ευρώ λιγότερα θα παίρνει κάθε συνταξιούχος από το 2020 και αυτό γιατί η κυβέρνηση αποφάσισε να μην ξαναδώσει την 13η σύνταξη, την νομοθετημένη 13η σύνταξη. Την ώρα που ο κόσμος λοιπόν χάνει τη 13η σύνταξή του, η κυβέρνηση αποφασίζει να δώσει κάμποσα δισεκατομμύρια ακόμη στις τράπεζες στο πλαίσιο του σχεδίου Ηρακλής. Τώρα, στον αστερισμό της προανακριτικής για τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο και άρα για την Οβάρτης, είχαμε σήμερα την κατάθεση Αγγελή, ο οποίος παραδέχτηκε ότι του έδωσαν λογαριασμό Έλληνα πολιτικού στην Ελβετία και εκείνος αρνήθηκε να τον παραλάβει. Ενδιαφέρον παρουσίασε η άρνησή του να κατονομάσει ως Ρασπούτιν τον πρώην αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Παπαγγελόπουλο, καθώς και είπε και ότι παρανόμως αρχιοθετήθηκαν οι υποθέσεις των πολιτικών γιατί δεν έγινε σωστά η έρευνα. Ο πρώην αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου λέει ότι το θέμα της αντικατάστασης του Λουπάκη είχε φτάσει στον Τσίπρα, με τον κύριο Παπαγγελόπουλο να είναι κατά και τους κυρίους Τζανακόπουλο και Καλογύρου να είναι υπέρ της αντικατάστασης. Στο μείζον όμως, και αυτό που θέλω να κρατήσετε για το ποιος είναι ο Ρασπούτιν, ο κύριος Αγγελής, επαναλαμβάνω, δεν κατονόμασε τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Τώρα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η συνέντευξη του πρώην Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Νίκου Κοντζιά, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Μελιγκόνη, λίγο νωρίτερα. Ο οποίος είπε ότι είχαν προβλεφθεί και προχωρήσει όλες οι απαραίτητες επεξεργασίες για την χάραξη της ΑΟΣ. Δεν μπορούμε να φοβόμαστε να εφαρμόσουμε τα δίκαιά μας, τόνισε ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών, μία ημέρα που κυριαρχεί η συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής και οι δύο επιστολές που έστειλε η χώρα μας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το ανέβασμα των τόνων στη Βουλή με αφορμή την άγρια καταστολή κατά διαδηλωτών το βράδυ της Παρασκευής, την οποία προκλητικά επιμένει να καλύπτει και ο αρμόδιος υπουργός και η κυβέρνηση. Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και του ΜΕΡΑ25 άσκησαν δρυμία επίθεση και κριτική στην κυβέρνηση, ζητώντας εξηγήσεις για την ιδιαίτερη στάση της αστυνομίας. Από την πλευρά της κυβέρνησης, πάντως, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Πέτσας, υπερασπίστηκε το δόγμα νόμος και τάξη και δεν παρέλειψε να δώσει συγχαρητήρια στην ελληνική αστυνομία, γιατί οι διαδηλώσεις κύλησαν με τρόπο υποδειγματικό, όπως είπε. Χωρίς περισσότερη καθυστέρηση, θα παρουσιάσω το απόψινό μας πάνελ. Έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά, κυρίες και κύριοι, και απόψε. Σταθερά στο πλευρό μου ο Σπύρος Ουρμελίδης, σύμβουλος έκδοσης Κυριακάτικης Κόντρα Νιούς. Σπύρο μου, καλησπέρα. Καλό βράδυ. Πώς πήγε η Κυριακάτικη? Η Κυριακάτικη πήγε καλά. Mm-hmm. Το θέμα μας ήταν άλλωστε αυτό που ουσιαστικά είπε και ο κύριος Αγγελής. Αυτό είχαμε επιλέξει ως πρώτο θέμα. Θυμάσαι που λέγαμε ότι είχαμε δύο-τρία θέματα στα χέρια μας και δεν ξέραμε ποιο, αλλά βλέπαμε ότι έρχονται οι εξελίξεις και γύρω από αυτό το ζήτημα. Και έτσι επιλέξαμε να κάνουμε αυτό πρώτο θέμα. Ουσιαστικά ο κύριος Αγγελής μας επιβεβαίωσε με τον τρόπο του και αυτό μας ικανοποιεί. Χωρίς βέβαια να εγκαταλείψουμε και τα εθνικά θέματα, το οποίο είναι το βασικό θέμα της εποχής για τη χώρα, της στιγμής αυτής, και είναι και πάρα πολύ κρίσιμο. Νομίζω ότι θα συζητήσουμε αναλυτικά και θα έχουμε πάρα πολλά να πούμε γύρω από αυτό. Μάλιστα. Έχουμε από τη Νέα Δημοκρατία τον κύριο Γιάννη Καλιάνο, βουλευτή του νότιου τομέα της Β' Αθηνών. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ Καλιάνο. Πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της. Από τον ΣΥΡΙΖΑ είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Ψυχογιός, βουλευτής Κορινθίας με τον ΣΥΡΙΖΑ, το είπα και νωρίτερα. Τι κάνετε, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλά, εσείς. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Προσπαθούμε. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Από το Κίνημα Αλλαγής έχουμε κοντά μας τον γραμματέα του οργανωτικού, τον κύριο Στέφανο Παραστατίδη. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα και από μένα. Από την Ελληνική Λύση κοντά μας είναι ο βουλευτής Ερών, ο κύριος Κωνσταντίνος Μπούμπας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε, καλησπέρα, κύριε Μπούμπα. Καλησπέρα, κυρία Γιάμαλη, σε εσάς και τους θεατές και στο πάνελ. Έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Πολλά. Τώρα δεν έχουμε σύνταξη γιατί πάω στο λάθρο μετανάστες τα λεφτά, οπότε εντάξει, σύνταξη δεν παίρνουμε.
Είμαστε στη λογική κόμμα. Αρχίσατε. Αρχίσαμε. Ναι. Και δεν θα τελειώσουμε όπως φαίνεται. Μάλιστα. Δεν σας ενοχλεί να πηγαίνουν στις τράπεζες, σας ενοχλεί να πηγαίνουν στον κόσμο που έχει ανάγκη. Όχι, και στις τράπεζες μας ενοχλεί και το έχουμε πει. Τα λεφτά αυτά πρέπει να πάνε για το μερακαματιάρι Έλληνα που έχει χάσει τη δουλειά του. Με τις τράπεζες ισχύει και κάτι άλλο, μια και σήμερα ήρθε το θέμα της πρώτης κατοικίας. Όταν κάποιος αυξάνεται το εισόδημά του, σίγουρα θα πρέπει να πληρώνει περισσότερα. Δηλαδή, ανεβαίνει το κασέ, ανεβαίνει το εισόδημα. Όταν όμως αυτός κάνει τη δουλειά του, γιατί μπορεί να είναι σύμβαση ορισμένου έργου, τότε να μπορεί να ξαναμπεί εύκολα στη ρύθμιση και όχι να ξεκινήσει εκ νέου νομικές διαδικασίες. Θα σας διακόψω εδώ, γιατί δεν έδωσα περιθώριο εισηγή. Όχι, μια και το είπατε για τις τράπεζες. Μάλιστα. Γι' αυτό παρένθεση. Λοιπόν, έχουμε και τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής, τον κύριο Αλέξανδρο Ζαβό. Κύριε Ζαβέ, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή της, κύριε Ζαβέ. Και έχουμε μαζί μας για πρώτη φορά σε ρόλο σχολιαστή έναν πολύ καλό συνάδελφο, τον Αποστόλη τον Φουρνατζόπουλο. Ο Αποστόλης ο Φουρνατζόπουλος είναι ο άνθρωπος, ο δημοσιογράφος, εκείνος ο συνάδελφος που έγινε τις προηγούμενες ημέρες με τον τρόπο και με την αρτιότητα, θα πω εγώ και ας μου επιτραπεί η έκφραση γνώμης, με την αρτιότητα που κάλυψε τα γεγονότα της 6ης Δεκέμβρη, έγινε viral και για πρώτη φορά, Σπύρο, θα συμφωνήσεις μαζί μου, είχαμε δημοσιογράφο ο οποίος έγινε viral για το σωστό, για θετικό λόγο, για τον ωραίο τρόπο με τον οποίο παρουσίασε το ρεπορτάζ. Αυτό είναι εκπληκτικό και δείχνει σε ποια κατάσταση βρίσκεται τα τελευταία χρόνια η ελληνική δημοσιογράφη. Θα ήθελα σιγά σιγά ο κύριος. Έγινε θέμα επειδή ένας δημοσιογράφος. Είπε αλήθεια. Είπε κανονικά αυτό που έπρεπε να πει κάθε δημοσιογράφος και από τον τόπο. Αν το έχουμε το βιντεάκι, κυρία Καλοκαιρινέ, θα ήθελα να το παίξουμε όταν το έχουμε. Ναι. Αποστόλη. Θέλω να μας πεις λίγο πόσο χρονών είσαι, πόσα χρόνια δημοσιογραφείς και αν τα είχες σκεφτεί όλα αυτά που μας είπες που θα μας τα δείξει στη συνέχεια ο κύριος Καλοκαιρινός. Για να ξεκινήσω από τα πρώτα που ρώτησες, είμαι 21 ετών, τα τελευταία 2,5 χρόνια εργάζομαι στο Κόντρα. Δεν ξέρω αν μπορώ να θεωρώ τον εαυτό μου ακόμα δημοσιογράφο γιατί θέλει μια εμπειρία η οποία αποκτάται μέσα από τα χρόνια. Ευελπιστώ κάποτε να καταφέρω να φέρω αυτό τον τίτλο. Από εκεί και πέρα πρέπει να σου πω ότι η αλήθεια είναι ότι δεν είχα σκεφτεί από την αρχή να χρησιμοποιήσω συγκεκριμένες λέξεις. Βεβαίως θέλω να παρουσιάσω. Παρ' όλα αυτά δεν έκανες κανένα συντακτικό λάθος. Είναι εντυπωσιακό αυτό. Νομίζω ότι μπορείς να θεωρήσεις τον εαυτό σου καλό δημοσιογράφο. Από εκεί και πέρα συνέβη ένα περιστατικό μπροστά μου, το οποίο να το πω αλλιώς λειτουργήσε το πάθος περισσότερο από τη λογική μου εκείνη τη στιγμή. Ήθελα να καταγγείλω αυτό που είδε, δηλαδή έναν άνθρωπο, ο οποίος έκανε ακριβώς το ίδιο πράγμα που έκανα και εγώ με τον καμεραμάν μου. Βιντεοσκοπούσαμε τα γεγονότα, απλώς αυτός ήταν πολίτης και από ό,τι φαίνεται τα μίντια έχουν μια πιο ευνοϊκή μεταχείριση. Η αστυνομία, μάλλον, δεν θα διστάσει έναν απλό ανώνυμο πολίτη να του φερθεί άσχημα με εκφράσεις πεζοδρομίου, τον προσήγαγαν στην Γάδα αργότερα. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι από την αρχή ήθελα να παρουσιάσω μια εικόνα η οποία δεν είναι η συνηθισμένη έτσι, στα μέσα ενημέρωση. Προτιμούν να βρίσκονται στο πλευρό της αστυνομίας. Εν πάση και κατάφερα να τσιμπήσουν και καμιά είδηση από αυτού. Σε αστυνομική συντάξη του χρειαστούν αργότερα. Διαβάζουν αυτού σε τα δελτία τύπου. Το οποίο είναι μια εικόνα που θλίβει πάρα πολλού και πάρα πολλού τη γενιά μου. Έτσι, είχα μηνύματα από διάφορα παιδιά. Τα οποία μου λέγανε ότι κάποτε είχα και εγώ όνειρο για δημοσιογράφο, αλλά αυτή η σαπίλα. Μέχρι και προτάσεις γάμου είχες από αυτό. Βεβαίως, ναι, ακόμα και αυτό. Ακόμα και αυτό. Έχω ευκαιρία να αποκατασταθώ τουλάχιστον. Έτσι. Μικρός είσαι. Και να πούμε ότι δεν έχασα και τη δουλειά μου, γιατί πολλοί είχαν και αυτή την απορία. Είμαι ακόμα εδώ στο Κόντρα κανονικά. Όχι, κάθε άλλο. Αλίμον. Κάθε άλλο. Αναβαθμίζεται. Δεν υπήρχε μια περίπτωση στο Κόντρα. Απλά ρωτάγανε πολύ. Το Κόντρα μπορεί να είναι ένα μικρό κανάλι, αλλά είναι ένα ελεύθερο κανάλι και επειδή ακριβώς είναι ελεύθερο, δεν είναι και τόσο μικρό. Λοιπόν, θέλω τα σχόλιά σου για την ημέρα, γι' αυτό σε έχουμε απόψε εδώ. Εξού και η αναβάθμιση, κανείς δεν χάνει τη δουλειά του εδώ επειδή λέει τη γνώμη του. Λοιπόν, θα ήθελα τα σχόλιά σου, άλλωστε είσαι ένα πρόσωπο της εβδομάδας σίγουρα. Νομίζω ότι λίγα βιντεάκια, ακόμη και των πολιτικών μας, έχουν πάρει 200 και 300 χιλιάδες views, κύριοι. Οπότε είναι εντυπωσιακό. Στη συνέχεια θα δούμε και τι είπες και πώς το είπες και γιατί όλος ο δημοσιογραφικός κόσμος που αντιλαμβάνεται τον εαυτό του ως προοδευτικό σου έδωσε συγχαρητήρια. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε όμως την κουβέντα μας, να ξεκινήσω από τον άλλον, τον εμπειρότερο συνάδελφο της παρέας, τον Σπύρο το Σουρμελίδη. Ναι. Σπύρο μου, ένας μήλος στα εθνικά, έτσι. Ναι, είναι, τα προβλήματα είναι πολλά. Είναι περίεργο το γιατί η κυβέρνηση εμφανίζεται σε αρκετές περιστάσεις να είναι ευνηδιασμένη. Μάλιστα, τις τελευταίες ώρες ο κύριος Δένδιας κάπου είπε κιόλας ότι είχαν μια ενημέρωση από τον Ιούλιο τι ετοιμάζει να κάνει ακριβώς η Τουρκία σε σχέση με τη Λιβύη, άρα ο ευνηδιασμός προστεί.
Και επίσης η Νέα Δημοκρατία δεν είναι ένα κόμμα το οποίο εμφανίστηκε ξαφνικά στην πολιτική σκηνή. Υπάρχουν άνθρωποι εκεί που έχουν χειριστεί αυτά τα θέματα, υπάρχουν επιτελεία, υπάρχουν γνώστες των προβλημάτων. Ίσως να μην περίμεναν τόσο γρήγορα να εξελιχθούν τα γεγονότα. Ίσως να έχουν μια διαφορετική λογική ως προς την αντιμετώπιση της βιαιότητας των κινήσεων της Τουρκίας, αλλά αυτό έπρεπε να είναι και αυτό αναμενόμενο, διότι η Τουρκία ετοιμάζεται εδώ και πολύ καιρό για να διεκδικήσει τα ελληνικά οικόπεδα, τις ελληνικές περιοχές. Πέρα από τις επιστολές και από την προσπάθεια της κυβέρνησης τώρα να ακυρώσει, να χαθεί κάθε νομικό αίρεσμα αυτής της ας πούμε συμφωνίας Τουρκίας-Λιβύης, έχει ενδιαφέρον να δούμε ότι συγχρόνως η Άγκυρα έκανε μια δήλωση. Έκανε μια δήλωση ο κύριος Τσαβούσογλου. Ναι. Η Άγκυρα είπε, τονίζει πως είναι έτοιμη να υπογράψει παρόμοιες συμφωνίες με όλες τις παράκτιες χώρες στην Ανατολική Μεσόγειο, συμπεριλαμβανομένες και της Ελλάδας. Και αυτό λέει ότι, συνεχίζει ο κύριος Τσαβούσογλου, ζητώ συγγνώμη, ότι όλο αυτό γίνεται γιατί πρέπει να μοιραστούμε τον πλούτο της Ανατολικής Μεσογείου με μια δίκαιη μοιρασιά, όπως είπε και ο Ερντογάν. Βέβαια, το δίκαιη μοιρασιά για την Τουρκία σημαίνει να μοιράσουν δίκαια τα δικά μας οικόπεδα και αυτά που δεν τους ανήκουν, της Κύπρου και της Ελλάδας. Αυτή τη δήλωση του κυρίου Τσαβούσογλου να την κρατήσουμε, γιατί μπορεί να την ξαναβρούμε μπροστά μας. Και αυτό σημαίνει ότι θέλουν μια διαπραγμάτευση, όχι βέβαια στο δικαστήριο της Χάγης ή με κάποια διαιτησία, αλλά σε ένα τραπέζι και με το πιστόλι στο τραπέζι, όπως συνηθίζει η Τουρκία να κάνει διαπραγματεύσεις. Την ίδια ώρα υπάρχει προβληματισμός στην Ελλάδα σε όλα τα επίπεδα και υπάρχουν συγκεκριμένες κινήσεις που μπορεί να κάνει και που θα μπορούσε ή θα έπρεπε να κάνει η Ελλάδα από εδώ και πέρα. Μία από αυτές είναι και να... Το είπε και ο κύριος Κοντιάς προηγουμένως, πριν από λίγη ώρα στο κεντρικό δελτίο του Κόντρα, να μπλοκάρει όλα τα λεφτά που πηγαίνουν στη Λιβύη για το μεταναστευτικό από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με αποτέλεσμα να αναγκαστεί η Λιβύη να επαναχωρήσει. Άναψε φωτιές ο κύριος Κοντιάς. Ναι, προς όλους. Προς όλους. Mm-hmm. Πρέπει να πούμε προς όλους. Στο τέλος έκανα και μια κριτική και προς τον διάδοχό του, τον κύριο Κατρούγκαλο, και το τι έκανε στους τρεις μήνες μέχρι τις εκλογές η κυβέρνηση του κύριου Τσίπρα. Εν πάση περιπτώσει, γιατί το Γενάρη παραιτήθηκε ο κύριος Κοντιάς, έφυγε από την κυβέρνηση. Είπε αυτό και βεβαίως είναι μια μεγάλη συζήτηση για το πώς μπορούν να οριστούν οι θαλάσσιες ζώνες, οι ελληνικές θαλάσσιες ζώνες. Υπάρχει μια σχετική προετοιμασία νομική και διπλωματική. Είναι ερώτημα αν η κυβέρνηση θα επιλέξει αυτό το δρόμο αυτή τη στιγμή. Θα πάει κομμάτι-κομμάτι, πρώτα με την Αίγυπτο, την Κύπρο κτλ. Η κυρία Μπακογιάννη, που έχει μεγάλη εμπειρία στα θέματα αυτά, είπε πριν από λίγες ώρες ότι πρέπει να πάμε στη Χάγη, πρέπει να το δούμε αυτό το θέμα. Πρέπει να προτείνουμε ή να προσφύγουμε στη Χάγη έστω και μονομερώς, όπως κάνει και η Κύπρος. Είναι και αυτό ένα στοιχείο όμως που κριτικείς από το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, όπου κατηγορούν για πολιτική κατευνασμού την ίδια την κυβέρνησή τους. Κριτική και από τον Αλέξη Τσίπρα για διέξοδες κινήσεις, όπως και από τον κύριο Κοντζιά, όπως είπαμε προηγουμένως. Είναι καταιγιστικές οι εξελίξεις. Και είναι πάρα πολλά τα ζητήματα που μπορεί να συζητήσει κανένας. Πάντως είναι γεγονός ότι μόνο με τις δηλώσεις των Ευρωπαίων και των Αμερικανών δεν πρόκειται να βγάλουμε άκρη. Η Τουρκία είναι αποφασισμένη να κάνει τις δικές της κινήσεις, οι οποίες είναι πολύ ορμητικές αυτή τη στιγμή. Θέλει να εκμεταλλευτεί το παράθυρο ευκαιρίας που έχει λόγω Τραμπ στις ΗΠΑ, λόγω της ακυβερνησίας στο Ισραήλ, λόγω της... της αλλοπρόσαλης πολιτικής, θα έλεγα, που εφαρμόζει η Ιταλία. Τώρα και η Ιταλία βλέπει ότι η Τουρκία θίγει τα δικά της συμφέροντα και στη Λιβύη και στην Κύπρο, στέλνει και πλοία στην Κύπρο, μετά από πάρα πολλούς μήνες και αφού έχει επαναχωρήσει πολλές φορές ένα έτη της Τουρκίας. Επομένως, είναι πολλές οι κινήσεις, αλλά δεν φτάνουν μόνο οι δηλώσεις. Πρέπει να πάρει η Ελλάδα πρέπει να πάρει τις αποφάσεις και πρέπει να εμπράκτως να σταματήσει αυτή τη βιαιότητα της Τουρκίας στην Ελλάδα και στη συνέχεια να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε και την Κύπρο. Αλλά ας μην μιλήσουμε άλλο εμείς. Μάλιστα, πάμε να ξεκινήσουμε, να δώσουμε τον λόγο στους εκπροσώπους των κομμάτων. Κύριε Καλιάνο, η αλήθεια είναι ότι είναι μια
δύσκολη περίοδος, έτσι, διπλωματικής κλιμάκωσης, ενδεχομένως από τις δυσκολότερες που έχει αντιμετωπίσει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής, για να πάω στο ειδικό. Η αποστολή από την ελληνική κυβέρνηση των δύο επιστολών στον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και στο Συμβούλιο Ασφαλείας ήταν σαφώς ορθή. Γιατί περιμένατε τόσο, γιατί δεν έγινε νωρίτερα, γιατί έπρεπε να περιμένουμε τόσο και να μην τη στείλετε αμέσως όταν κλιμακώθηκε η τουρκική παραβατικότητα με την ανακοίνωση της συμφωνίας? Έχω την αίσθηση ότι κάνετε πάρα πολύ προσεκτικά βήματα που κάποιος κακοήθης θα μπορούσε να σας χαρακτηρίσει, όχι να πει όχι ότι ακολουθείτε έτσι μια στρατηγική κατευνασμού όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ότι ενδεχομένως να είμαστε και λίγο ενδοτικοί. Είπατε την απόλυτη αλήθεια. Mm-hmm. Πράγματι κάνουμε πολύ προσεκτικά βήματα και μόνο κάποιος κακοήθης θα μπορούσε να πει ότι δεν είναι σωστά τα βήματα που κάνει η Νέα Δημοκρατία ή η κυβέρνηση. Προφανώς και είναι δύσκολη κατάσταση. Προφανώς και σε διπλωματικό επίπεδο πρέπει να γίνουν προσεκτικές κινήσεις, στρατηγικές κινήσεις, γιατί δεν είναι ένα θέμα το οποίο είναι εύκολα επιλύσιμο, ούτως ώστε να πούμε μετά από 2-3 μέρες θα έχουμε βρει την ηρεμία μας. Καλώς ή κακώς, το έχω πει πάρα πολλές φορές, θα ήταν διαφορετική κατάσταση εδώ για τους Έλληνες πολίτες και για όλους τους ανθρώπους που ζουν στη χώρα αυτή, στην Ελλάδα, αν συνορεύαμε με το Βέλγιο, την Αυστρία, την Φιλανδία, τη Σουηδία ή κάποια εκ των χωρών των υπολείπων της Βόρειας Ευρώπης. Mm-hmm. Δυστυχώς συνορεύουμε με την Τουρκία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Άρα λοιπόν προφανώς και θα έχουμε προβλήματα, είχαμε, έχουμε και θα έχουμε προβλήματα. Το θέμα είναι τι θα κάνουμε από εκεί στη συνέχεια. Μεσολάβησε μια εβδομάδα από τις προκλήσεις, τις έντονες προκλήσεις των Τούρκων, μέχρι να φτάσουμε στο σημείο να στείλουμε τις δύο αυτές επιστολές. Η πρώτη στο Γενικό Γραμματεία του ΟΗΕ και η δεύτερη στον πρόεδρο του Συμβουλίου της Ασφαλείας, όπως πολύ σωστά είπατε. Σε όλη αυτή τη εβδομάδα γίνανε συγκεκριμένες συζητήσεις. Χαράχθηκαν συγκεκριμένες στρατηγικές κινήσεις. Δεν είναι απλό πράγμα και δεν μπορούμε να είμαστε παρορμητικοί σε τέτοιες υποθέσεις. Νομίζω αυτό μπορεί να καταστεί σαφές και νομίζω ότι εδώ συμφωνούμε όλοι σε αυτό το πάνελ, ότι σε θέματα τέτοια, σημαντικά θέματα, εθνικά θέματα, θέματα τα οποία απασχολούν όλους τους Έλληνες πολίτες, μηδενός εξαιρουμένου, είναι θέματα τα οποία χρειάζεται ένα μικρό χρονικό διάστημα, ώστε να δούμε πώς ακριβώς θα πρέπει να κινηθούμε, αν θέλουμε να κινηθούμε όριμα και σωστά. Άρα λοιπόν, στις δύο αυτές επιστολές οι οποίες εστάλησαν, η πρώτη έχει να κάνει, μάλλον και στις δύο έγινε ανάλυση κάποιων συγκεκριμένων ζητημάτων. Το πρώτο ήταν οι ελληνικές θέσεις απέναντι στο λανθασμένο μνημόνιο το οποίο πάνε να υπογράψουν η Τουρκία με τη Λιβύη. Και όταν λέω ελληνικές θέσεις εννοώ για ποιο λόγο είναι λανθασμένες όλες αυτές οι προφάσεις της τουρκικής, των Τούρκων, αν βασιστούμε στο δίκαιο της θάλασσας και στο διεθνές δίκαιο. Έχει να κάνει λοιπόν με τη λανθασμένη εντύπωση που έχουν οι Τούρκοι, και αυτό το γράψαμε μέσα στις επιστολές δηλαδή του Υπουργείου, ότι τα νησιά μας δεν έχουν υφαλοκρηπίδα. Με αυτή τη λογική παίρνουμε ένα πρόγραμμα που νομίζω όλοι μας το ξέρουμε, το Photoshop, και σβήνουμε την Κρήτη, σβήνουμε το Καστελόριζο, την Κάσο, την Κάρπαθο, σβήνουμε όλες τις περιοχές του Νότιου Νοτιοανατολικού αυτό Αιγαίου. Αυτό που επικαλούνται οι Τούρκοι, όχι ότι εμείς το υποστηρίζουμε. Αυτό λέω. Ασφαλώς. Για αυτούς που ακούνε τώρα. Για αυτούς που ακούνε, συγγνώμη αν εκφράστηκα λανθασμένα. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι προσπαθούμε στις επιστολές να στείλουμε και να γράψουμε ότι αυτό που επικαλούνται οι Τούρκοι, δηλαδή ότι σβήνουμε κάποια νησιά του Αιγαίου, είναι εντελώς λανθασμένο. Προφανέστατα είναι αυτό. Και ασφαλώς δεν θα πρέπει να πρωτοκολληθεί στα Ηνωμένα Έθνη και να μην δημοσιευθεί το συγκεκριμένο μνημόνιο από το Τμήμα Ωκεάνιων Υποθέσεων. Έτσι γράφεται μέσα στις επιστολές αυτές. Πρέπει να πω εγώ επίσης ότι δεν θα πρέπει, κυρία Γιάμαλη, mm-hmm. και αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές και κύριε Σουρμελίδη, να φοβούνται οι Έλληνες πολίτες για το τι θα γίνει από εδώ και στη συνέχεια σε σχέση με την Τουρκία. Προφανώς και υπερασπιζόμαστε και θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε με στένωση τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Το μόνο που ζητάμε, πέρα από τις, όπως πολύ σωστά το είπατε κυρία Γιάμαλη προηγουμένως, τις κινήσεις οι οποίες γίνονται με στο σωστό ρυθμό, ούτως ώστε να έχουν και πραγματικό αποτέλεσμα, πέρα από αυτές τις κινήσεις που θα κάνει η ελληνική κυβέρνηση, θα πρέπει να έχουμε και τη βοήθεια και από την Αμερική, δηλαδή από το ΝΑΤΟ, αλλά και από την Ευρώπη. Προφανώς στην αρχή αυτής της υπόθεσης, ναι. μόλις ξεκίνησε να εξελίσσεται μια τέτοια τουρκική προκλητικότητα, είχαμε πολύ χλιαρές και όχι
αντιθέτως αντιδράσεις πιο δυνατές που θα θέλαμε από την Ευρώπη και από, το, και από την Αμερική. Ήταν πολύ χλιαρές αντιδράσεις. Τώρα λοιπόν, όσο περνάει ο καιρός και πέρασαν οι πρώτες 4-5 μέρες. Δημιουργεί τετελεσμένα το Μνημόνιο Συνεργασίας Τουρκίας-Λιβύης. Ο κύριος Κοτζιάς είπε ότι κάνουμε λάθος. Ο κύριος Κοτζιάς, θα σας πω, θα φτάσω στο Κοτζιά. Ένα λεπτό θέλω και θα φτάσω ακριβώς για να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Έχουμε λοιπόν αντιδράσεις από την Ιταλία, την Κύπρο και την Ολλανδία και τη Γαλλία, στεναρότατες αντιδράσεις και ειδικά από τη Γαλλία, που καταδικάζουν το συγκεκριμένο μνημόνιο το οποίο πάνε να ψηφίσουν οι Τούρκοι με, τους, με τη Λιβύη. Προφανώς λοιπόν έχει αρχίσει και αλλάζει η κατάσταση σε σχέση με το πώς μας βλέπουν οι Ευρωπαίοι, πώς βλέπουν τη συγκεκριμένη κατάσταση, γιατί γίνεται αυτό, γιατί ενημερώνονται και από τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Τότε γιατί της χώρας. Δεν ενεργοποιούν τις κυρώσεις που έχουν περάσει. Νομίζω ότι δεν θα περάσουν πάρα πολλές μέρες για να ενεργοποιηθούν αυτές οι κυρώσεις και από το ΝΑΤΟ. Γιατί και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που συναντήθηκε σήμερα με τον πρέσβη των ΗΠΑ, αυτά συζητήσανε περί τουρκικής προκλητικότητας και μάλιστα είπε ο πρέσβης. Ξέρετε, ο κύριος Μητσοτάκης στις 7 Ιανουαρίου θα συναντηθεί με τον κύριο Τραμπ. 6 με 8 Ιανουαρίου. Ο κύριος Τραμπ μιλούσε διθυραμβικά για τον κύριο Ερντογάν, σας θυμίζω. Ο κύριος Τραμπ μακάρι να το αλλάξει γνώμη. Θα δείτε ότι θα αρχίσει να αναθεωρεί τις απόψεις του. Εξάλλου μας το έχει συνηθίσει ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Δεν ορκίζομαστε για τον Τραμπ τώρα. Δεν ορκίζομαι για τον Τραμπ. Δεν ορκίζομαι. Εδώ τον ορκίζομαι σχεδόν για τον εαυτό μου. Δεν θα ορκίσω για τον Τραμπ. Για τον Τραμπ ειδικά. Αλλά για τον Τραμπ ειδικά θα δούμε ότι θα μπει στη διαδικασία γιατί και αυτό πιέζεται από συγκεκριμένους ανθρώπους που δεν μπορεί να λέει ασυναρτησίες. Όταν λοιπόν μιλάμε για το δίκαιο της θάλασσας, όταν μιλάμε για το διεθνές δίκαιο, όταν μιλάμε για νόμιμους κανόνες οι οποίοι έχουν υπογεγραφεί εδώ και πολλά χρόνια και ξέρουμε ακριβώς ποιο είναι το δίκαιο της υπόθεσης, δεν μπορεί να βγαίνει η Τουρκία να λέει το οτιδήποτε. Άρα λοιπόν τελειώνω για να πάρω το λόγο και οι συνομιλητές μου και λέω το εξής. Δεν θα πρέπει να φοβόμαστε τίποτα. Είμαστε Έλληνες πατριώτες. Είμαστε Έλληνες οι οποίοι τα κυριαρχικά μας δικαιώματα προφανέστατα και δεν μπαίνουμε καν στη διαδικασία να δυναμητήσουμε μια τέτοια ατμόσφαιρα. Το μόνο που θέλουμε και το μόνο που χρειαζόμαστε είναι να εφαρμοστεί το δίκαιο. Και το δίκαιο της θάλασσας και το διεθνές δίκαιο λέει ότι οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε κατάσταση μέθης και τίποτα παραπάνω. Μόνο ένας μεθυσμένος Τούρκος θα μπορούσε να λέει ότι βγάζω στην άκρη το Καστελόριζο, την Κάσο, την Κάρπαθο, την Κρήτη και τη Ρόδο και επομένως υπάρχει ένα οικόπεδο το οποίο συνορεύει μεταξύ Λιβύης και Τουρκίας. Ναι, ξέρουμε ότι είναι όλοι μεθυσμένοι γιατί το λένε επί πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες το λένε αυτό. Θέλω να πω μόνο και κάτι. Έχουν δείξει και χάρτες χωρίς το Καστελόριζο, εξαφανισμένο εντελώς. Μα είναι τραγικό. Μόνο, ναι. Μα δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Ναι, θέλω όταν να ξέρουμε κάτι, τι λέει το διεθνές δίκαιο. Ορίστε, ναι, να μου πείτε, βεβαίως. Σαφώς και υπάρχει προβληματισμός στη Νέα Δημοκρατία και στην κοινοβουλευτική ομάδα. Υπάρχει και διχογνωμία. Δεν υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Δεν υπάρχουν διαφορετικές που είναι και υγιές, δεν είναι. Δεν είναι κατά ανάγκη. Στην κυρία Μπακογιάννη αναφέρεσαι. Αναφέρομαι και στην κυρία Μπακογιάννη, αναφέρομαι και σε πολλούς άλλους βουλευτές που μιλάνε για κατευνασμό. Μπορεί να μην βγαίνουν να το πούνε φωναχτά. Κοιτάξτε, και καλώς δεν έχεις ρεπορτάζ, άρα. Η διάθεση. Θα σας πω. Η διάθεση της Νέας Δημοκρατίας και της ελληνικής κυβερνήσεως δεν είναι ούτε να κάνει πίσω, ούτε να δυναμητήσει από την άλλη την ατμόσφαιρα. Γι' αυτό σας λέω, είναι λεπτές οι κινήσεις οι οποίες σε διπλωματικό επίπεδο πρέπει να γίνουν τις επόμενες ημέρες και τις επόμενες εβδομάδες. Άρα λοιπόν, όλοι συντασσόμαστε με αυτή την άποψη ότι ούτε κάνουμε πίσω, από την άλλη προστατεύουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και νομίζω ότι με τη βοήθεια και της Ευρώπης που θα είναι πιο στεναρή τις επόμενες μέρες αλλά και των Αμερικανών οι οποίοι θα αναθεωρήσουν, κάποιοι συγκεκριμένοι άνθρωποι που δεν είχαν αναθεωρήσει μέχρι τώρα, θα είναι καλύτερη κατάσταση. Και τελειώνω λέγοντας το εξής. Σε κάτι που είπατε αρχικά, μια παρένθεση, κυρία Γιάμαλη, στην αρχή της τοποθέτησής σας, ότι δεν θα φοβόμαστε, έχω σημειώσει, να εφαρμόσουμε τα δίκαιά μας, είπε ο κύριος Κοτζιάς. Mm-hmm. Εγώ θυμίζω ότι ο κύριος Κοτζιάς πριν από λίγο καιρό έβγαινε και έλεγε ότι δεν θα πρέπει να είμαστε μοναχοφάιδες στο Αιγαίο. Και το εξήγησε, το θυμάστε όμως πάρα πολύ καλά. Μετά. Θυμάστε, νομίζω δεν λέω ψέματα και το ξέρουν όλοι οι Έλληνες πολίτες. Άρα λοιπόν, ας μην βγαίνει ο κύριος Κοτζιάς τώρα, ο οποίος δεν είναι στις καρέκλες που πρέπει να είναι και δεν έχει την υπευθυνότητα το λόγο του που πρέπει να έχει, να λέει τέτοια πράγματα. Διότι όταν ήταν στις καρέκλες που έπρεπε να ήταν και όταν έπρεπε να μην πηγαίνουμε σε χώρες άλλες, ούτως ώστε να εξυπηρετούμε τα συμφέροντα άλλων λαών, θυμίζω Σκοπιανό, θυμίζω Τούρκους, θυμίζω πράγματα τέτοια. Ο κ. Κοτζιάς έκανε λανθασμένες κινήσεις και λανθασμένες εκτιμήσεις τότε. Ο κ. Κοτζιάς λοιπόν είπε κάτι για το οποίο θα το θυμόμαστε, το οποίο θα το θυμόμαστε πάρα πολλά χρόνια, όλοι όσοι το είχαμε ακούσει. Δεν θα πρέπει να είμαστε μοναχοφάιδες σε σχέση με τους Τούρκους. Αυτή είναι η διαφορά μας. Αυτή είναι η διαφορά της σημερινής κυβερνήσεως με την προηγούμενη. Δεν τα έκανε όλα λάθος η προηγούμενη κυβέρνηση. Είχε και σωστά πράγματα στο ενεργητικό του ο κ. Κοτζιάς και η προηγούμενη κυβέρνηση ό,τι αφορά σε εθνικό επίπεδο, δηλαδή στα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Αλλά ξέρουμε, είπαμε προηγουμένως και για το θέμα το Σκοπιανό-Μακεδονικό και για το θέμα των Τούρκων,
ότι εκεί ήταν δύο λανθασμένες τελείως αντιδράσεις από τις προηγούμενες κυβέρνησεις. Και τελειώνω, κυρία Γιάμαλη, λέγοντας το εξής. Είπατε προηγουμένως, αλλάζω λίγο θέμα, αλλά με συγχωρείτε, πρέπει να το πω γιατί θα το ξεχάσω. Δεν θα δώσει, είπατε, τη 13η σύνταξη Νέα Δημοκρατία και θα προτιμήσει να τη δώσει στους τραπεζίτες. Εγώ θέλω να πείτε πότε είπε η Νέα Δημοκρατία ότι δεν θα δώσει το επίδομα. Ο κύριος Μηταράκης το είπε, θα σας στείλω. Ο κύριος Μηταράκης, αμέσως, θα παίξουμε το βίντεο. Δεν είναι επίδομα. Ακούστε, δεν είναι επίδομα. Ο κύριος Μηταράκης που είναι αρμόδιος υπουργός και δεν είναι επίδομα, είναι νομοθετημένο. Θα παρακαλούσα, Αβγερινέ, να δείξουμε το βιντεάκι, γιατί με εγκαλείτε. Έχω ένα πρόβλημα, το ξέρετε, έχετε διατελέσει άνθρωπο. Καταρχάς, ξέρετε ότι σας συμπαθώ ιδιαιτέρως. Πέρα από αυτό. Μην με εγκαλείτε για πράγματα που λέω, τα έχω όλα πολύ μετρημένα. Δεν θα κάνω πράγματα για να σας στεναχωρήσω ούτε να σας εκνευρίσω. Απλώς λέω πάνω σε αυτά που είπατε. Μισό λεπτό, το στέλνω τώρα το βιντεάκι. Αν βγει ο Γιάννης ο Καλιάνος, εγώ να σας πω το εξής. Αν βγει ο Γιάννης ο Καλιάνος αυτή τη στιγμή και πει ότι αγαπάμε τους Τούρκους, σημαίνει ότι επειδή είμαι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Όταν είστε αρμόδιος, αν ήσασταν υπουργός εξωτερικών και λέγατε ότι αγαπάμε τους Τούρκους, θα το μετρούσαμε αλλιώς. Και ο κύριος Μηταράκης, υφυπουργός εργασίας. Να λίμωνο. Εγώ θέλω να σας πω ότι πρέπει. Θυμάστε τι είχε γίνει και τότε με τον Bloomberg και με τις ιδέες που είχε ο κύριος Μηταράκης και τον άδειασε ο κύριος Βρούτσης. Μακάρι να τον αδειάσει ο κύριος Βρούτσης. Εγώ θέλω να σας πω ότι σε ό,τι αφορά στα επιδόματα, τα επιδόματα θα τα δώσει όλα η Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι επίδομα η 13η σύνταξη, νομοθετημένη. Εσείς την είχατε ονομάσει, όχι εσείς προσωπικά, η κυρία Γιάμαλη, ούτε οι δημοσιογράφοι. Ο ΣΥΡΙΖΑ την είχε ονομάσει 13η σύνταξη. Και την είχε νομοθετήσει ως μόνιμο μέτρο. Ήταν ένα επίδομα συγκεκριμένο και την είχε ονομάσει 13η σύνταξη. Προφανώς και δεν ήταν 13η. Δηλαδή οι άνθρωποι δεν παίρναν όσα πέραν τους προηγούμενους μήνες. Παίρναν το 1 τέταρτο, ας πούμε, και το ονομάσανε 13η σύνταξη. Γιατί είχε, κριτήρια κλιμακωτά. Η Νέα Δημοκρατία θα συνεχίσει να είναι δίπλα στους Έλληνες. Άρα η Αχτσιόγλου βγήκε εκεί, είπε σήμερα ότι θα χάσει 500 ευρώ ο κόσμος, έλεγε ψαματά. Ποιος? Η Αχτσιόγλου που ήταν πριν υπουργός Υγείας. Γιατί έχω, επειδή είναι μεγαλύτερη σύνταξή μου, το ποσό που θα χάσω θα είναι 273 ευρώ. Είστε από τους τυχερούς, κύριε Ζαμπέλ. Όχι, είμαι από αυτούς που δουλέψαν 35 χρόνια και πλήρωνα. Και άλλοι δουλέψανε 35 χρόνια και έχουν σύνταξη 600 ευρώ. Ελάτε, δουλέψαμε 35 χρόνια και παίρναμε περισσότερα χρήματα, γιατί δεν το καταλαβαίνω. Δεν θα περικόψει καμία σύνταξη Νέα Δημοκρατία. Προφανώς θα διορθώσει τα κακώς κείμενα της προηγούμενης κυβέρνησης με τον όνομα Κατρούγκαλου. Θα είναι καλύτερη η κατάσταση, προφανώς. Άρα λοιπόν και τα επιδόματα θα δουν και οι συντάξεις θα δίνονται. Δεν θα περικοπεί καμία σύνταξη και κανένα επίδομα δεν θα περικοπεί. Άρα λοιπόν, κυρία Γιάμαλη, μην λέμε τώρα ότι θα μπει στη διαδικασία η Νέα Δημοκρατία να κόψει συντάξεις για να τα δώσει στους τραπεζίτες. Αυτές είναι εκφράσεις. Ωραία, θα ακούσουμε τον κύριο Μηταράκη να συζητήσουμε άνθρωπο όπως εσείς. Μα δεν το είπε ο κύριος Μηταράκης. Μην επιμένετε, το είπε κάποιος από εδώ. Όχι. Το είπε ο κύριος Μηταράκης. Μην επιμένετε σε αυτό. Το μπορεί, εγώ προσωπικά δεν την άκουσα τη συγκεκριμένη δήλωση. Ωραία, δεν πειράζει. Θα την παίξουμε για να την ακούσετε. Ωραία. Δεν λέω ότι λέτε ψέματα, προς Θεού. Αν το είπε ο κύριος Μηταράκης, θα δείτε ότι τις επόμενες ημέρες θα μπούμε στη διαδικασία να ξανασυζητήσουμε το συγκεκριμένο θέμα και να δείτε. Μα δημοσιοποιήθηκε τις προηγούμενες ώρες. Δεν θέλει να περικόψει. Πάρα πολύ. Δεν είναι κάτι που ανακαλύψαμε εμείς. Μα είναι δυνατόν μια κυβέρνηση 4 μηνών που έχει κάνει όλες αυτές τις μεταρρυθμίσεις που έχει κάνει, που θέλει να φτιάξει καλύτερο κλίμα σε ό,τι αφορά στις επενδύσεις, που θέλει να ενισχύσει τους οικονομικά στενέστερους και τις μεσαία τάξη, να βγαίνει και να λέει ότι θα κόψω τις συντάξεις για να τις δώσω στους τραπεζίτες. Μα ο Ιωάννου μας πάει. Δεν είναι τραπεζιτών, δεν είπε εδώ, ακούστηκε εδώ στο πάνελ αυτό. Δεν είναι τάξη. Ακούστηκε στην αρχή της τοποθέτησης της κυρίας Γιάμαλη. Όχι, όχι, ακούστηκε από τον κύριο. Και το είπα και εγώ, υπάρχουν λεφτά. Το έχω σημειώσει, παιδιά. Εγώ είπα ότι υπάρχουν λεφτά για τις τράπεζες, αλλά όχι για τη 13η σύνταξη. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Το ένα, άλλο θα το άλλο, δώσετε στις τράπεζες, είπατε, κυρία Γιάμαλη. Θα τα δώσετε στις τράπεζες. Επειδή έχω το λεκτικό μου μπροστά μου, να σας πω ακριβώς τι είπα. Δεν είπα ότι υπάρχουν λεφτά για τις τράπεζες, αλλά όχι για τη 13η σύνταξη των συνταξιών. Είμαι πολύ προσεκτική σε αυτό. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν είναι κοντά στον απλό Έλληνα πολίτη. Η Νέα Δημοκρατία είναι δίπλα στον απλό Έλληνα πολίτη και αυτό αποδεικνύει. Εγώ, και τελειώνω με αυτό, είμαι πολύ ευτυχισμένος πως νέος βουλευτής, για πρώτη φορά μπήκα στη Βουλή, στον Ελληνικό Κοινοβούλιο στα 40 μου χρόνια, δεν έχω ψηφίσει κάτι αρνητικό για τους Έλληνες πολίτες μέχρι στιγμής. Όλα αυτά που έρχονται είναι θετικά. Νομίζω ότι όλοι μας συμφωνούμε. Όπως και όλοι μας, και επιστρέφω στο συγκεκριμένο θέμα και τελειώνω, πρέπει να συμφωνούμε στο γεγονός ότι πρέπει να είμαστε ενωμένοι σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και σε τέτοια μείζωνα θέματα. Μάλιστα. Κύριε Ψυχογέ. Από πού να το πιάσουμε, από τις τράπεζες. Α, μισό λεπτό, να ακούσουμε τον κύριο Μηταράκη σήμερα το πρωί για να λυθεί κάθε παρεξήγηση για το ποιος κόβει και αν κόβεται η 13η σύνταξη. Ελάτε. Πράγματα. Πρώτον, δόθηκε ένα προεκλογικό μέρισμα, το οποίο επηρέασε τα δημοσιονομικά του 2019. Εδώ, μισό λεπτό, γιατί σας αφορά. Το ονόμασε σύνταξη και το ψηφίσατε ως σύνταξη
Εσείς όμως είπατε ότι ήταν επίδομα. Δεν έχει σημασία. Όταν το ψηφίζατε, και καλώς κατά την άποψή μου, το ψηφίζατε στη Βουλή, εκείνοι το είχαν ονομάσει σύνταξη. Θα τη διατηρήσετε αυτή τη σύνταξη? Θα τη δώσετε του χρόνου? Το 2019 αυτό που έδωσε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα κοινωνικό μέρισμα. Προεκλογικά μπορεί να ονομάσεις ό,τι θέλεις, όπως θέλεις. Έτσι ψηφίστηκε στη Βουλή. Έτσι ψηφίστηκε. Ναι, στην πράξη, μόνιμου χαρακτήρα ως σύνταξη. Κύριε Παπαδάκη, το τι είπε ο ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά, αντιλαμβάνεστε, έχει μια αξία ότι προεκλογική. Στην πράξη ήταν ένα κοινωνικό μέρισμα το οποίο δόθηκε το 2019. Αυτό επηρέασε το δημοσιονομικό χώρο του 2019. Η άλλη επιλογή που κάναμε το 2019 εμείς ήταν να υπάρξει μια σημαντικότατη μείωση μεσοσταθμική 22% στον έμφυα. Αυτό αφορούσε όλες τις κοινωνικές τάξεις. Το ξεπεράσατε. Περισσότερο δε αυτούς που έχουν χαμηλότερη ακίνητη περιουσία. Κάνατε ένα άλμα. Θα διατηρήσετε αυτό το επίδομα το ιδιαίτερο το οποίο δόθηκε, όπως το λέτε εσείς, 13η, το έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ. Το Μάιο. Ή θα πάτε σε κάτι άλλο εντελώς διαφορετικό? Νομίζω ότι έχει ήδη αυτό απαντηθεί. Θα πάμε σε ένα κάτι άλλο, το οποίο είναι ο μόνιμος μηχανισμός στήριξης των συνταξιούχων. Είπατε και κάτι άλλο. Το οποίο θα έχει πραγματικά δημοσιονομικά μια μόνιμη, θα είναι μια μόνιμη παροχή. Κάτι άλλο. Είπατε προηγουμένως για τη μείωση των... Πάμε λοιπόν, επιστρέψαμε. Αν τώρα εσείς από αυτό το βίντεο καταλάβατε ότι θα κόψει τις συντάξεις ο Μηταράκης. Ότι θα κόψει τις συντάξεις. Ότι δεν θα δώσει την 13η σύνταξη την νομοθετημένη. Καταλαβαίνω. Εσείς καταλάβατε ότι θα κόψει ο Μηταράκης τις συντάξεις. Δηλαδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συντάξεις γενικώς, μην μπερδευόμαστε. 500 ευρώ είπατε, θα κόψει για να δώσει τραπέζι. Γιατί αυτή είναι η 13η σύνταξη μεσοσταθμικά, κύριε. Θα κόψει 500 ευρώ για να δώσει. Μεσοσταθμικά η 13η σύνταξη. Ένα 500 έβγαινε για τον κόσμο. Γι' αυτό βγήκαν και οι συνταξιούχοι δικαίω στα μανταλάκια. Γιατί επειδή ακριβώ είχε μόνιμο χαρακτήρα το μέτρο, είχε και τι περικοπέ τη ασφαλιστική. Ωραία. Στο όν που κάνατε στην αρχή, ναι, είπατε ότι η Νέα Δημοκρατία θα κόψει 500 ευρώ από τη συντάξη για να τις δώσει στους τραπεζίτες. Ωραία. Αν κάποιος από τους Έλληνες πολίτες τώρα, βλέποντας αυτό το βίντεο που ήταν στον Αντένα ο άνθρωπος, ναι, με τον κύριο Παπαδάκη, δεν το κατάλαβε, κατάλαβε ότι η Νέα Δημοκρατία θα κόψει 500 ευρώ για να τα δώσει στους τραπεζίτες, τότε εγώ πραγματικά επειδή θα κάνω σταυρό. Επειδή εδώ έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση με τους τηλεθεατές, κύριοι και κυρίες που μας βλέπετε, περιμένω στο mail και στα τηλεφωνήματά σας. Τι καταλάβατε εσείς από αυτό που ακούσατε από τον κύριο Μηταράκη? Γιατί εγώ αισθάνομαι ότι μπορώ να ερμηνεύσω το ότι καταλαβαίνει ο μέσος πολίτης. Αλλά διορθώστε με, αγαπητοί τηλεθεατές. Παρακαλώ, διορθώστε με και πείτε μου ότι εγώ είμαι κακιά και κατάλαβα λάθος. Δεν είπα ότι είσαστε κακιά, κυρία Γιάμαλη, αλλά ενδεχομένως να μην έχουν καταλάβει κάποιος τις δηλώσεις ενός εκπροσώπου της κυβέρνησης, ενός υπουργού της κυβέρνησης. Θα το αλλάξετε, θα πάτε σε κάτι άλλο και απάντηση λοιπόν, οριστική και σαφής. Θα πάμε σε κάτι άλλο. Προσέξτε. Τελεία. Θα πάμε σε κάτι άλλο, είπε, αλλά θα συνεχίζουν να ενισχύονται οι Έλληνες. Ωραία, θα ενισχύονται. Δεν είναι ωραία. Το ωραίο είναι το σωστό. Το συγκεκριμένο μέτρο. Το ωραίο είναι το σημείο που συζητάμε. Είναι το σημείο, σημείο αναφοράς μας. Το ωραίο, ωραία που λέμε είναι ότι θα συνεχίζουν να ενισχύονται οι Έλληνες συνταξιούχοι. Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά όμως, όλο το πλεόνασμα το οποίο θα έχουμε δεν θα δίνεται μόνο στους συνταξιούχους, θα δίνεται και με τη μορφή μειώσεων φορολογίας. Το λέτε πολύ ωραία. Θα δίνεται και άρα, άλλη μορφή. Θα περιμένουμε το επόμενο διάστημα, αν και μου το αλλάζετε στα εθνικά, ήθελα να μείνουμε, να περιμένουμε το επόμενο διάστημα νέα νομοθετική πρωτοβουλία, μάλλον το Γενάρη με το ασφαλιστικό, που θα καταργεί την ήδη νομοθετημένη 13η σύνταξη, η οποία για τους, ήταν ολόκληρη για τους χαμηλούς συνταξιούχους και ποσοστιαία για τις ψηλότερες συντάξεις, όπως του κυρίου Ζαβού που πήρε λιγότερο. Αν νομοθετήσει η Νέα Δημοκρατία να καταργηθεί αυτό που λέτε, θα είμαστε εδώ να το συζητήσουμε πάλι. Με χαρά θα σας περιμένω, γιατί έρχεστε συχνά, κύριε Καλιάνο. Αλλά να ξέρετε ότι η Νέα Δημοκρατία, πέρα από τους συνταξιούχους, προφανώς διαισθάνεται και αισθάνεται την ανάγκη να ενισχύσει όλους τους Έλληνες λοιπόν, πολίτες της μεσαίας τάξης. Βλέπω την εφημερίδα της κυβερνήσεως, άρθρο 120, χορήγηση 13ης σύνταξης, τεύχος Α73 17-5 του 19, χορηγείται από το έτος 2019 και για κάθε επόμενο έτος. Περιμένω να το αλλάξετε λοιπόν και θα είσαστε εδώ αν αλλάξει. Εδώ θα έρθω, εγώ θα με πάρω τηλέφωνο και θα είμαι πρώτος σας καλεσμένος όταν, αν θα αλλάξει αυτό που λέτε και έρθει κάτι χειρότερο. Τότε εδώ θα είμαστε να βγω εγώ ή να πω ότι το έκανε λάθος. Για να μην θεωρούν μεγάλο συνταξιούχος, είναι η σύνταξη ενός καθηγητού δημοσίου. Έτσι. Αυτή είναι η σύνταξη. Άρα, και χαμηλότερες συντάξεις. Ναι, το λέω γιατί είναι σαν να λέμε όλοι οι καθηγητές του δημοσίου είναι μεγάλο συνταξιούχοι. Λοιπόν, γιατί μπορεί, όπως λέτε, ο κόσμος να διαμορφώνει άποψη και σου λέει α, αυτός έπαιρνε τόσα καλά καθηγητά. Επιτρέψτε μου μόνο να μείνουμε στα εθνικά. Ήσασταν σαφείς και επειδή ήταν και προσωπικό το σχόλιο, μπορείτε να διορθώσετε.
δώσετε. Κύριε Ψυχογέννη, να πάμε λίγο στα εθνικά. Λέτε ότι υπάρχει. Να πούμε όμως και κάτι για τα προηγούμενα. Έτσι, ναι, αλλά επιτρέψτε μου. Για τα προηγούμενα, γιατί ακούστηκαν πολλά. Έλατε να το πάμε ανάποδα λοιπόν. Ναι. Εσείς τι καταλάβατε από το βίντεο που δείξαμε του κυρίου Μηταράκη, θα την κόψετε 13η σύνταξη. Κοιτάξτε. Καταρχάς να πούμε ότι είπε ο συνάδελφος ο κύριος Καλιάνος ότι ψηφίζουν μόνο θετικά μέτρα και ότι δεν έχει επιβαρύνει τον ελληνικό λαό μέχρι τώρα. Κοιτάξτε, καταρχάς όλα αυτά τα θετικά που κάνει η κυβέρνηση μέχρι τώρα είναι προφανές ότι έρχονται από την προηγούμενη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι μόνο με την διαχείριση που έκανε, αλλά και με τις δυνατότητες τις δημοσιονομικές που εξασφάλισε. Όλα αυτά τα μέτρα και τα καύσιμα με τις θυσίες του ελληνικού λαού που τώρα τα καρπώνεται, είναι αποτέλεσμα της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, των επιλογών του, της καλής διαχείρισης και της μέρημνας για την κοινωνική πλειοψηφία. Ένα το κράτημα. Δεύτερον, σε ό,τι έχει να κάνει με τα επιδόματα. Θυμάμαι ακόμα προεκλογικά την αντίληψη Νέας Δημοκρατίας για τα επιδόματα, ότι πρόκειται για επαιτία, για φιλοδορήματα, για ψίχουλα και όλα αυτά. Ερχόμαστε τώρα και λέμε ότι τα επιδόματα τα υπερασπιστούμε όλα κλπ. Αυτό καταρχάς μπορεί να μας χαροποιεί. Όχι βέβαια ότι η βάση μιας πολιτικής αριστεράς είναι τα επιδόματα, αλλά όταν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι παίρνουν το επίδομα στέγασης, παίρνουν το επίδομα που σχετίζεται με το κοινωνικό μέρισμα, στο οποίο θα έρθω αργότερα. Παίρνουν άλλα επιδόματα προκειμένου να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες. Τα επιδόματα αναπηρίας καταβάλλονταν όπως πρέπει. Έρχεται λοιπόν η Νέα Δημοκρατία και λέει τώρα ότι θα τα τηρήσει και ότι θα τα εφαρμόσει και όλα αυτά. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει μια μεγάλη ανακολουθία, η οποία βέβαια μπορεί να πει κανείς ότι ικανοποιεί την κοινωνία, αλλά δεν ξεχνάμε τι ακουγότανε προεκλογικά και ποια αντίληψη είχαν για αυτές τις δυνατότητες. Όπως βέβαια και για το θέμα που θίξατε με την 13η σύνταξη, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, αν θυμάμαι καλά, είχε πει ότι αυτό είναι κάτι που μάλλον θα τελειώσει από εδώ και πέρα με τη Νέα Δημοκρατία όταν έρθει, διότι είναι κάτι το οποίο δεν βασίζεται στη λογική για την πολιτική και τις αρχές που έχει η Νέα Δημοκρατία, αλλά έχει να κάνει μια επιδοματική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Αν θυμάμαι καλά, προεκλογικά το είχε αναφέρει και ο ίδιος. Και βέβαια ένα ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με το κοινωνικό μέρισμα, πώς μπορεί κανείς να πιστέψει ότι θα διατηρηθούν αυτά τα επιδόματα ή η 13η σύνταξη, όταν έρχεται ένα κοινωνικό μέρισμα, το οποίο από 780 εκατομμύρια τα οποία δόθηκαν το 2018 σε περίπου 3.700.000 ανθρώπους, αυτή τη στιγμή είναι στα 175 εκατομμύρια σε 250.000 δικαιούχους, 7 στους 8 πολίτες που το πήραν το 2018. Εντάξει, αλλά θα δώσει 3.000 ευρώ μισθό επιδοτούμενο για να επιστρέψει ο κόσμος και οι επιστήμονες που έφυγαν λόγω της κρίσης, ναι, όπως, κύριε Ψυχογέ. Κοιτάξτε. Δεν, ναι, είναι αυτό ωραία πρωτοβουλία? Για ένα χρόνο. Ο ΕΝΦΗ είναι 575 εκατομμύρια ευρώ που τον έκοψε η Νέα Δημοκρατία. Θα συνυπολογίστε και αυτά, γιατί είναι για το καλό των πολιτών. Δεν σας διέκοψα. Συγγνώμη, να λέμε αλήθειες. Λέμε αλήθειες ακριβώς. Ένας-ένας, κύριε. Ότι ακόμα και για άτομα με αναπηρία, ο ίδιος κάνουν αυτό το παιχνίδι διαρκώς. Βγαίνει κάποιος υπουργός ή κάποιος βουλευτής, λέει κάτι, έρχεται ο άλλος, τον διαψεύδει, μετά το μαζεύουν, μετά προσπαθούν να συνοηθούν. Μια κατάσταση εντελώς αποδιοργάνωσης εντελώς, η οποία τι γίνεται. Καλά, κύριε Ψυχογέννη, μη θυμηθώ ότι γινόταν επί των ημερών τη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που άλλα έλεγε ο ένας, άλλα έλεγε ο άλλος. Και μετά σχέση, τα ρίχναμε στις συνιστώσεις. Καμία σχέση με αυτή την εικόνα τη σημερινή. 24 ετών αμαία να διακρίνεται αν θα πάρει κοινωνικό μέρισμα ή όχι, και να βγαίνει ο κ. Κυμπουρόπουλος και να λέει στην κυβέρνηση: δείτε το. Τέτοια κατάσταση δεν είχε εμφανιστεί ποτέ, ναι, και είναι και απαράδεκτο, διότι έχει να κάνει μια κοινωνική συνθήκη και ανάγκη ανθρώπων με αναπηρία. Έτσι. Άρα εδώ υπάρχουν ζητήματα που προϊονίζουν ότι όλα αυτά τα επιδόματα και όλες αυτές τις παροχές που έκανε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στο κοινωνικό κράτος έχουν αρχίσει ήδη να ξυλώνονται και θα ξυλωθούν. Από εκεί και πέρα είπατε κάτι για το brain drain. Εγώ προκαλώ και καλώ την κυβέρνηση. Τους ανθρώπους, στους οποίους 5.500 νέους επιστήμονες που είχαν τη συμβάση τους ένα χρόνο σε πολλούς φορείς του δημοσίου, οι οποίοι λειτουργούν με βάση αυτούς, εάν θα ανανεώσει τη συμβάση τους ή όχι στις αρχές Φλεβάρι που τελειώνουν. Εκεί κρίνεται εάν κάποιος υποστηρίζει τους νέους επιστήμονες να μείνουν στη χώρα ή εάν αφήνει απλώς και κάνει κάποια φιλοδορήματα, κάποιες τυμπανοκρουσίες για να αντιμετωπίσει δίθεν τον brain drain. Τώρα, μάλιστα, να πάμε και στα εθνικά. Που είπατε, να έτσι, πάμε μετά στα εθνικά, γιατί δεν γίνεται να λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Είναι
γύρισε η κουβέντα, ενδεχομένως να ενδιαφέρει και περισσότερο τον κόσμο και την τσέπη του. Και ναι, έχει δίκιο ο κύριος Καλιάνος που εντόπισε εκεί την επιχειρηματολογία του. Οπότε να μείνουμε και θα γυρίσουμε στα εθνικά σε δεύτερο γύρο. Κύριε Παραστατίδη, θα ήθελα να μου επιτρέψετε πριν πάω σε εσάς να πάω λίγο στα mail του κόσμου που τον ρωτήσαμε τι κατάλαβε. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος είπε ότι θα εφαρμόσει έναν μηχανισμό στήριξη συνταξιούχων, ο οποίος θα είναι καλύτερος και θα έχει αυξήσεις. Αν είναι έτσι, συμφωνώ να καταργηθεί. Ο κύριος Ντέμιαν, μεσοσταθμικά ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε 300 ευρώ και όχι 500. Του τεστ δεν στοιχειοθετείται σύνταξη. Προκύπτει από τον νόμο που σας διάβασα όμως. Η κυρία Μάνια, να ρωτήσουμε τον κύριο Καλιάνο για τις δηλώσεις του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης του κυρίου Γεωργιάδη σε Αμερικανούς επιχειρηματίες. Θα το δούμε μετά με τις ιδιωτικοποιήσεις των πάντων. Θα ενδεχομένως να το παίξουμε για να έχετε εικόνα, δεν υπάρχει λόγος. Μιλάτε με έναν άνθρωπο που δεν πιστεύω ότι πρέπει να ιδιωτικοποιηθούν τα πάντα. Πολύ σαφές. Πήρε θέση, άρα δεν χρειάζεται μετά να πάμε εκεί. 13η τέλος, λέει ο κύριος Τάσος, για αυτό που είπε περί δημοσιονομικού χώρου για να δώσει τους μη έχοντες, εάν είναι όπως αυτά που έχει δώσει μέχρι τώρα, μας κοροϊδεύουν μέσα στα μούτρα μας. Ο κύριος Βασίλης. Απορώ πως επιμένετε να βαφτίζει το προεκλογικό επίδομα του Τσίπρα ως 13η σύνταξη εν μέσω θέρους. Κύριε Βασίλη μου, σας διάβασα την εφημερίδα της κυβέρνησης. Εγώ δεν βαφτίζω τίποτα. Εγώ το πώς τον λένε τον νόμο, λέω. Λοιπόν, κυρία Γιάμαλη, ο κύριος Γιώργος, κατάλαβα ότι δεν τους αρέσει που αυτή τη σύνταξη την έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ και γι' αυτό θέλουν να την καταργήσουν και να την αντικαταστήσουν. Κύριος Γιώργος, ξανά, εγώ κατάλαβα ότι θα κοπεί η 13η σύνταξη. Απλά το είπε ο κύριος Μηταράκης. Ο κύριος Γιάννης από Κυψέλη. Φυσικά και θα πάνε σε κάτι άλλο. Να τους στείλουμε σπίτια μας, σπίτια τους. Να θυμούνται ότι οι επόμενες εκλογές θα γίνουν με απλή αναλογική. Κύριος Γιώργος από τον Κολωνό. Αν ο κύριος Καλιάνος δεν κατάλαβε ότι ο κύριος Μηταράκης κατάργησε την νομοθετημένη 13η σύνταξη, λυπάμαι, αλλά το καταλάβαμε όλοι οι υπόλοιποι. Ο κύριος Γιώργος επίσης. Σε άλλη μορφή παροχής, όταν έρθει θα το δούμε. Πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι αυτό που λέει η κυρία Νίκη, που με παρακαλεί να διαβάσω το μήνυμά της. Πέρσι πήρα αυτά τα λίγα ως 13η σύνταξη. Φέτος δεν θα πάρω τίποτα. Ακόμα να σας πω ότι στην Εθνική Τράπεζα πλήρωσα λογαριασμό ΔΕΗ με προμήθεια 1 ευρώ αντί των 50 λεπτών, που ήταν δηλαδή 100% αύξηση. Υπάρχουν πολλά μηνύματα ακόμα. Δεν μένω εκεί. Νομίζω ότι έχουμε μία εικόνα όλοι και όλες. Κύριε Παραστατίδη, εσείς τι καταλάβατε, θα κοπεί η 13η σύνταξη ή έστω αυτή η 13η σύνταξη για τους χαμηλοσυνταξιούχους και τσεκουρεμένο επίδομα για τους μεσαίο και υψηλοσυνταξιούχους? Να πω καταρχάς ότι χαίρομαι για τη συζήτηση με τους πολίτες έτσι μέσω email που είναι διαδραστική, έχει την αξία της και τη σημασία της. Και να κάνουμε λίγο σαφές το θέμα της σύνταξης. Δόθηκαν 971 εκατομμύρια σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους. Αυτά είχαν μία κλίμακα. Δηλαδή στα 500 ευρώ μεικτό πήραν το 100% της σύνταξής τους και η κλίμακα έφτανε μετά περίπου στο 30% μετά τα 1.000 ευρώ. Άρα δεν ήταν επί της ουσίας 13η σύνταξη, ήταν ένα επίδομα. Το χαρακτηριστικό όμως ήταν ότι ήταν ένα επίδομα το οποίο νομοθετήθηκε. Θα δινόταν κάθε χρόνο. Είχε μόνιμο χαρακτήρα. Είχε μόνιμο χαρακτήρα. Αυτό είναι το ένα. Η κριτική που μπορούμε να ασκήσουμε σε αυτό είναι ότι δόθηκε προεκλογικά και σε ένα σύγχρονο κοινωνικό κράτος τον 21ο αιώνα. Στο επίδομα του ΣΥΡΙΖΑ θα ασκήσει κριτική το κοινάλ, κύριε Παραστατίδη. Όχι, θα σας πω λίγο. Σε ένα σύγχρονο στην κατάργησή του από τη Νέα Δημοκρατία. Θα τα πω και τα δύο. Απλά θέλω να πω ότι σε ένα σύγχρονο κοινωνικό κράτος δεν μπορεί να λειτουργούμε έτσι. Είτε είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε είναι η Δημοκρατία, είναι το κίνημα αλλαγής. Δεν πρέπει να λειτουργούμε έτσι. Αυτό είναι το ένα. Ούτε βεβαίως νομιμοποιείται, δικαιούται να το πω ένας πρωθυπουργός, να διατυπώνει και να λέει ότι η 13η σύνταξη θα βρίσκεται στο ψηφοδέλτιο. Δεν είναι έτσι το κοινωνικό κράτος και δεν πρέπει να είναι έτσι. Ούτε οι πολίτες βεβαίως πρέπει να λειτουργούν με όρους εξάρτησης. Τώρα η Νέα Δημοκρατία αποφασίζει προφανώς να το καταργήσει και μπαίνει σε μια διαδικασία και σε ένα δημοσίευμα που διάβασα εγώ, ο κύριε Γαλιάνε, μιλάει για ένα σταθερό μηχανισμό ο οποίος θα τροφοδοτεί κατά έναν τρόπο τους συνταξιούχους. Κατά την άποψη τη δική μου, η αλλαγή αυτή θα σημαίνει και μείωση πιθανώς. Δεν μας το εξηγούν, αλλά σίγουρα δεν θα είναι το ίδιο ποσό. Τώρα, το τι θα είναι, πώς θα είναι, ποια θα είναι η κλίμακα κτλ., περιμένουμε να μας το ανακοινώσουν. Mm-hmm. Αυτά σε σχέση με τη σύνταξη. Τώρα, δεν ξέρω ως προς τα διεθνή ζητήματα τα οποία θέσατε. Θα πάμε μετά εκεί, να μείνουμε έτσι λίγο στα της οικονομίας αφού γύρισε η κουβέντα. Το δεύτερο θέμα που θίξατε είναι το θέμα του brain, του rebrain, του brain gain αυτό, έτσι, δηλαδή ουσιαστικά ένα πιλωτικό πρόγραμμα rebrain το οποίο Greece. Rebrain Greece, το οποίο το βρίσκω και υποτιμητικό γενικότερα, είναι μια προσπάθεια πιλωτική από ό,τι έχουμε καταλάβει του κυρίου Βρούτση, αφορά σε 500 άτομα τα οποία θα χρηματοδοτούνται
από το κράτος ένα ποσοστό 70% και το ποσό για τον πρώτο χρόνο. Από τον πρώτο χρόνο, τους 12 μήνες, θα υποχρεούνται να μείνουν άλλους 12 κτλ. Και το μίνιμουμ ποσό το οποίο θα εισπράττουν είναι οι 3.000, τα 3.000 ευρώ. Διαφωνώ ριζικά με το μέτρο αυτό και θα σας πω λίγο καταρχήν ότι το ζητούμενο για μια χώρα όπως είναι η δική μας και όπως κάθε χώρα δεν είναι να μπορέσουν να επιστρέψουν αυτοί οι οποίοι έχουν φύγει. Το ζητούμενο είναι αυτό να είναι επιλογή τους και όχι ανάγκη. Εμείς δηλαδή θα πρέπει να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις να είναι επιλογή τους η επιστροφή. Όχι να τους πάρουμε από το μανίκι, να τους σύρουμε και να τους φέρουμε πίσω για να πούμε ότι τους φέραμε πίσω. Αυτό είναι το πρώτο και είναι πολύ σημαντικό ως προς το brain drain και το brain gain. Το δεύτερο είναι ότι έχει γίνει μία έρευνα, μάλιστα, η οποία λέει το εξής. Έχει γίνει έρευνα στη δεξαμενή των ανθρώπων που έφυγαν, αυτών των 500.000, η οποία λέει ότι η βασική λόγη για τους οποίους έφυγαν... Δεν είναι τα οικονομικά. Δεν είναι τα οικονομικά, ναι. Είναι η αναξιοκρατία και η αδιαφάνεια. Σας φέρω ένα παράδειγμα. Είδαμε τι έγινε και με τον κύριο Κυρανάκη στο LSE, όπου ο Kevin Featherstone τον έψεξε έτσι, με πολύ έξυπνο τρόπο, όταν ο βουλευτής, μιλώντας, κύριε Καλιάνο, να το πω σας, μιλώντας και ρωτώντας μια κοπέλα την Κυριακή αν θα δεχόταν να επιστρέψει στην Ελλάδα να εργαστεί, ο κύριος Featherstone του απάντησε ότι δεν είναι 80 χρονών για να την κάνετε διοικητή σε νοσοκομείο. Είναι στο LSE αυτό. Είναι μεγάλος φιλέλλην, είναι πολύ γνωστός. Να φέρω λίγο ένα ωραίο παράδειγμα. Καλά κάνατε και φέρετε παραδείγματα και το κύριο Κυρανάκη έχει αξία να συζητήσουμε κιόλας εκείνη την τοποθέτησή του στο LSE. Ας υποθέσουμε ότι κάποιος είναι γιατρός. Εγώ είμαι γιατρός για παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι είναι καρδιοχειρουργός. Οι επιλογές που έχει στη χώρα αυτή τη στιγμή ξεκινώντας, ή αν διοριστεί, αν υπάρξει κάποια θέση στο δημόσιο, είναι ένας μισθός ο οποίος είναι της τάξης των 1.400 ευρώ για έναν καρδιοχειρουργό. Σκεφτείτε λοιπόν ότι από πενταπλάσια έως 15πλάσια είναι τα χρήματα τα οποία θα παίρνει στο εξωτερικό. Άρα δεν είναι επιλογή. Ας υποθέσουμε ότι ο καρδιοχειρουργός αυτός κάνει και ένα μεταπτυχιακό στη διοίκηση μονάδων υγείας. Mm-hmm. Και περιμένει να διοριστεί ως διοικητής στο νοσοκομείο γιατί του αρέσει η διοίκηση ή οποιοδήποτε. Βλέποντας λοιπόν το γραμματέα μιας κομματικής οργάνωσης δίπλα του να διορίζεται με κομματικά κριτήρια, προφανώς αυτό το πράγμα το σμπρώχνει να φύγει. Ας υποθέσουμε ότι θέλει να γίνει καθηγητής στο πανεπιστήμιο. Αυτός ο χειρουργός ή γιατρός το ζει πολλές δεκαετίες αυτό στην Ελλάδα. Έτσι πολλές. Δεν είναι. Δείτε τώρα, ας υποθέσουμε. Πρέπει να ολοκληρώσω γιατί έχει αξία. Μια παρένθεση, βέβαια. Ναι, ας υποθέσουμε. Ναι, ναι. Καλά, να συζητήσουμε για την παρένθεση. Η παρένθεση της διακυβέρνησης στην υγεία δεν έγιναν τα ίδια. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι θέλει να γίνει καθηγητής σε ένα πανεπιστήμιο. Ο νεποτισμός είναι κυρίαρχος και στα πανεπιστήμια. Βλέπετε ότι τα παιδιά των καθηγητών συνεχίζονται. Ας υποθέσουμε λοιπόν το 1, το 2, το 3 κτλ. Θα δείτε ότι στην πορεία αυτός ο άνθρωπος βρίσκεται σε ένα αδιέξοδο. Βρίσκεται σε ένα αδιέξοδο γιατί δεν υπάρχει η δικαιοσύνη κοινωνική η οποία απαιτείται και για τις ικανότητες του και για τις σπουδές του. Άρα λοιπόν εμείς τι πρέπει να κάνουμε ως χώρα. Εμείς πρέπει να δημιουργήσουμε εκείνες τις προϋποθέσεις οι οποίες θα του δίνουν την ισότητα των ευκαιριών. Θα πρέπει να δουλέψουμε πάνω στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Θα πρέπει να δουλέψουμε, αν θέλετε, και να λειτουργήσουμε με όρους διαγενειακής δικαιοσύνης. Είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα κάνουμε και πρέπει να τα κάνουμε θεσμικά. Αυτό είναι το στίχημα για τη χώρα. Εγώ με αφορμή που αυτά που λέει ο κ. Παρασταθίδης, θα ήθελα να πω το εξής. Υπάρχει και εδώ πάλι μια εθνική μικρή υποκρισία. Ο κόσμος που έφυγε καταρχήν, και επειδή μιλάμε για τα μυαλά, για τους πολύ καταρτισμένους και τους ταλαντούχους, έτσι ξεκίνησε μια τέτοια. Μην ξεχνάμε και τα παιδιά που μείνανε όμως. Θέλω με μεταπτυχιακά και διδακτορικά. Όποιοι άνθρωποι, ή επειδή ήθελαν να αναζητήσουν ευκαιρίες κάπου αλλού, δικαίωμα του καθενός είναι και καλά κάνει, είτε επειδή είχαν τη δυνατότητα, δεν έφυγαν μόνο μες στην κρίση. Ξέρουμε πάρα πολλούς Έλληνες και υπάρχουν διάφορα πανηγύρια κάθε φορά. Ο τάδε Έλληνας στην NASA, ο τάδε Έλληνας εκεί, ο τάδε Έλληνας στο ΣΕΡΝ κτλ. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν φύγανε στην κρίση. Έχουν γίνει γνωστοί εδώ και δεκαετίες, επειδή φύγανε εδώ και δεκαετίες. Και το παιδί σας ή τον οποιοδήποτε λοιπόν, δεν θα το συμβουλεύατε να φύγει, να το πω έτσι λοιπόν, με την έννοια. Εδώ το της θέμα γνώσης. Είναι ότι η παραγωγή στη χώρα τη συγκεκριμένη είναι, έχει προσανατολισμό. Και αυτό είναι που κάνει τον κόσμο που έχει εξειδίκευση να φεύγει. Δεν βρίσκει στην εξειδίκευσή του. Σωστά. Αυτό είναι το βασικότερο πρόβλημα. Μην υποκρινόμαστε. Έφυγαν άνθρωποι από ανάγκη και από μισθό, συγγνώμη η Αναστασία, αλλά δεν μην υποκρινόμαστε ότι ξαφνικά σήμερα φύγανε την τελευταία.
δεκαετία, ας πούμε. Μία τελεία. Κύριε Μπούμπα, θα ήθελα την κατανόησή σας να πάω σε διάλειμμα και να τοποθετηθείτε. Τόσα χρόνια που κάνω τηλεόραση την έχετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Και πάρα πολύ γρήγορα να απαντήσω στον Κώστα. Κυρία Γιάμαλη, εγώ είμαι στην Αμερική πολλά χρόνια. Δεν έχω δει κανέναν να παίρνει 13η σύνταξη. Πότε επιτέλους θα γίνει κράτος η πατρίδα μας χωρίς δολιοφθορές. Στην Αμερική, όπου ζείτε, κύριε Κώστα μου, το να καλέσει ασθενοφόρο αν είσαι άρρωστος και δεν είσαι ασφαλισμένος κοστίζει και 2.000 δολάρια. Αυτό θέλετε για τη χώρα σας. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Είναι το Κόντρα 24. Η συζήτηση ήταν έτσι καυτική στο διάλειμμα, αλλά έχουμε πει δεν καταγράφουν οι κάμερες. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Μπούμπα, τον βουλευτή από τις Σέρες της Ελληνικής Λύσης, που είναι και συνάδελφος. Οπότε ευχαριστώ για την κατανόηση, κύριε Μπούμπα. Κύριε Μπούμπα, δεν θέλω να μιλήσουμε για τα εθνικά. Θα μιλήσουμε για τα οικονομικά και μετά θα πάμε στα εθνικά. Κοιτάξτε, κατά ένα ορισμό, το μεγαλύτερο εθνικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι το οικονομικό. Θα μπορούσε να πει. Οι αναλυτές αυτό λένε. Δηλαδή, ο κόσμος βλέπει και τι έχει στην τσέπη του για να δει πώς θα τη βγάλει. Δηλαδή, τώρα δεν ξέρουμε αν το 500 αυτό είναι 13η σύνταξη, αν είναι στη λογική του φιλοδορήματος. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος καλείται να τη βγάλει και το χειμώνα και ευτυχώς είναι ήπιος ο χειμώνας. Ο κύριος Καλιάνος είναι ένας εξαίρετος μετεωρολόγος που μπορεί να προβλέψει τον καιρό, αλλά δεν μπορεί να χαρακτηρίζει ότι το χαλάζι είναι λιακάδα. Διότι έρχεται χαλάζι στο ασφαλιστικό με τη λογική του φιλοδορήματος και για τις ευπαθείς ευάλωτες ομάδες, γιατί μπορεί να υπάρχει ένα φαινομενικό κοινωνικό προφάιλ, δεν υπάρχει όμως ένα κοινωνικό υπόβαθρο από αυτό το κράτος και να αισθάνεται μια προστασία ο πολίτης. Άρα λοιπόν βλέπει ο πολίτης, δεν τον ενδιαφέρει. Τον ενδιαφέρει βέβαια σχήμα λόγου. Το θέμα είναι ότι θα πάρει τη 13η ή δεν θα την πάρει. Αυτή τη στιγμή λοιπόν εξανεμίζεται. Θα δούμε ποιοι θα πάρουν το κοινωνικό μέρισμα, ποια θα είναι τα κριτήρια και αυτές οι παράμετροι προκειμένου να μπορέσει να ανταπεξέλθει στα τόσα έξοδα που έχει να καλύψει, όπως για τα τέλη κυκλοφορίας. Η κάθε κυβέρνηση ευαγγελίζεται ότι θα είναι ένας πιο δίκαιος τρόπος, μια και θα πληρωθεί τώρα και πάμε πλέον σε πεπαλαιωμένες μεθόδους ανάλογα με τα κυβικά. Είμαστε λοιπόν σε μια λογική φιλοδορήματος που η κάθε κυβέρνηση θέλει τα επιδόματα για να μπορεί να τα δεν τα ενσωματώνει στους μισθούς κατά το δοκούλ. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Για το θέμα των ειδικών δυνάμεων, πριν από ένα χρονικό διάστημα, ο κύριος Στεφανής τι έκανε. Έκανε το εξής. Πήρε λοιπόν τις επικινδυνότητες στο επίδομα, το ενσωμάτωσε μέσα στο μισθό για να γίνονται μεγαλύτερες περικοπές. Έτσι λοιπόν, για όλους τους υπηρετούντες στις ειδικές δυνάμεις αυτή τη στιγμή, χάνονται τρία. Ένα λεπτό, γιατί με μπερδέψατε. Το πήγατε πολύ γρήγορα. Παρακαλώ. Είπατε για το επίδομα των ειδικών φρουρών. Ειδική φρουρή. Όχι ειδική φρουρή. Ειδικές δυνάμεις. Παράδειγμα, το επίδομα του αλεξιπτωτιστή. Ναι. Είναι μία συντήρηση το εξάμηνο, δηλαδή δύο άλματα που δικαιούται ο αλεξιπτωτιστής, τα οποία θα τα πληρωθεί. Τα υπόλοιπα άλματα που κάνει δεν τα πληρώνεται. Για κάποιους που καθαρό αίμα το αντικείμενό του στο στρατό είναι στις εναέρειες αποστολές στους αλεξιπτωτιστές. Τι γίνεται λοιπόν. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας πήρε αυτό το επίδομα, αυτό που λέγεται συντήρηση του εξαμήνου, και το ενσωμάτωσε μέσα στο βασικό μισθό. Αυτό σημαίνει ότι θα πάρουν χαμηλότερες ασφαλιστικές καλύψεις, δηλαδή μεγαλύτερες ασφαλιστικές εισφορές, με αποτέλεσμα ο κάθε ειδικοδυναμίτης, να το πω έτσι, υπηρετούντες ένοπλες δυνάμεις, κάνει από 300 έως 400 ευρώ. Να λοιπόν πώς βρίσκει κάποιος απόθεμα 14 εκατομμυρίων ευρώ για να τα δώσει κάπου αλλού με αυτές τις αλχημίες. Θέλω να πω ότι με τη λογική του φιλοδορήματος απέναντι στους νεφροπαθείς, στους καρκινοπαθείς, στους ανθρώπους που υποφέρουν από διαβήτη τύπου Α ή τύπου Β στα και χρειάζονται. Στα άτομα με αναπηρία. Δεν μπορείς να μπεις με αυτή τη λογική του φιλοδορήματος και να καρδιοχτυπάει ο κόσμος. Και όταν μια κυβέρνηση έχει πολλά τροτά και φέρνει ο κύριος Γεωργιάδης ένα νόμο που λέει επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις. Το σωστό, δεν ξέρω ποιοι είναι οι μέντορες στη Νέα Δημοκρατία, θα ήταν να λέει επενδύω στην Ελλάδα και αλλού. Αυτό το και αλλού για να είναι σίγουρος ο επιχειρηματίας που θέλει να επενδύσει. Με μια γραφειοκρατία αγγυλωμένη. Με ένα φορολογικό σύστημα το οποίο αλλάζει κάθε τρεις και λίγο. Είχαμε και την ψήφιση σήμερα επί του φορολογικού κάποιων άλλων διατάξεων. Δεν μπορείς να μπεις σε αυτή την πρόσκαιρη λογική. Εδώ θα προσληφθούν, κυρία Γιάμαλη, συνοριοφύλακες με ένα χρόνο σύμβαση. Λες και έρχονται μέσα από προγράμματα του ΟΑΕΔ όλα αυτά. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Πώς θα επιστρέψουν οι νέοι. Οι οποίοι, να σας πω και κάτι, με το επίσταμα και με την εξειδίκευση που γίνεται, είναι και μια στήρα, αν θέλετε, μονόπλευρη εξειδίκευση από κάποιες εταιρείες, τους εκμεταλλεύονται στο εξωτερικό. Δεν είναι όλοι καλά αμοιβόμενοι. Είναι τα full brains εκεί τα δικά μας, αλλά κάποιες εταιρείες κατά το δεκού τους εκμεταλλεύονται. Αυτά τα παιδιά πώς θα γυρίσουν πίσω. Έχουν εμπιστοσύνη σε ένα κοινωνικό προφάιλ ή σε ένα κράτος δικαίου για να τους δώσει ένα μπούσουλα. Είναι ήρωες τα παιδιά που μένουν εδώ απέναντι σε αυτό το περιβάλλον. Σήμερα στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, που και ο γιος μου ήταν εκεί επιτηρητής πάνω στο ποινικό δίκαιο, τα παιδιά πληρωνόταν πέρυσι τον Ιούνιο και φέτος δεν έχουν πληρωθεί καθόλου. Αντιλαμβάνεστε, με αυτή την πολιτική θα κρατήσουμε τους επιστήμονες, τα full brains και τους επαείοντες εδώ. Αλλά θέλουμε και ανοιχτά μυαλά. Γίνεται και μια εκμετάλλευση των ελληνικών φωτεινών μυαλών από κάποιες εταιρείες. Το θέμα είναι, ναι, θα πάνε στις τράπεζες. Ναι, κύριε Καλιάνο, στις τράπεζες θα πάνε. Με τις τιτλοποιήσεις και το σχέδιο Ηρακλής, ξέρετε τι συζητήσαμε σήμερα στο Κοινοβούλιο. Ότι δίνουμε μια παράταση να προστατέψουμε το κεραμίδι του Έλληνα μέχρι τον Απρίλιο. Αυτή είναι η κοινωνική πολιτική για την πρώτη κατοικία. Δεν το κατάλαβα. Αυξάνεται το εισόδημα, αυτό που σας έλεγα, κυρία Γιάμαλη, για κάποιον ο οποίος έδινε κάποια χρήματα, έχασε τη δουλειά του. Όταν βρίσκει δουλειά, σίγουρα θα πληρώσει κάτι παραπάνω. Αλλά όταν χάνει τη δουλειά του, δεν ξαναμπαίνει στο σύστημα ρύθμισης. Έχω μιλήσει με νομικούς και πραγματικά μου λένε ότι έχω δίκιο. Δηλαδή, θα ξεκινήσει εκ νέου νομικές διαδικασίες και διατάξεις, θα ξοδευτεί για να μπει μέσα σε ένα σύστημα όταν η
σύμβαση που έχει υπογράψει είναι ορισμένου έργου ή χάνει και πάλι τη δουλειά του. Είναι ένα σύστημα λοιπόν φαύλου και είναι η Σύσυφιος η προσπάθεια που γίνεται. Το αντιλαμβάνεστε. Ξεκινούμε από την αρχή. Με αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να ελπίζει ο νέος. Το νέο πρέπει να τον τρέψουμε με ελπίδα. Να ξέρει ότι θα μείνει στη χώρα, αλλά θα υπάρχει ένα δίκαιο σύστημα για να έχει μια ελπίδα. Υπάρχει ένα αβέβαιο μέλλον. Γι' αυτό τα παιδιά φεύγουν έξω και δεν φεύγουν καθόλου ευχαριστημένα. Έχω πολλούς φίλους και από το χώρο το δικό μας, κυρία Γιάμαλη, και το ξέρετε, στον χώρο της δημοσιογραφίας. Έχουν φύγει στην Αγγλία και σε άλλες χώρες, κυρίως σε τεχνική. Εκεί τους οδήγησε η ανάγκη με την κρίση που είχαμε. Το θέμα είναι ποιο είναι το αύριο για αυτά τα παιδιά. Μεριμνούμε, δεν μεριμνούμε. Αυτή τη στιγμή η γενιά των 50 και των 60 έπρεπε να ντρέπεται. Για το ασφαλιστικό σύστημα που παραδίδουμε, όλοι μας δηλαδή, έπρεπε να ντρεπόμαστε. Για αυτά τα παιδιά τα οποία δεν κάναμε τίποτα. Τα παιδιά θέλουν να μας πούν το άμεσα και σώμεθα που ολοκάρονες. Πώς θα γίνουν. Εμείς τι βάσεις τους δώσαμε. Είπε ο κύριος εδώ, ο κύριος Παστατίδης, που είναι και γιατρός. Έχουμε αυτή τη στιγμή παραπάνω κάπως γιατρούς. Τα παιδιά είναι έξυπνα, φοιτούν, αγαπούν την ιατρική όπως και την νομική. Εντάξει, οι νοσηλευτές είναι το πρόβλημα, γιατί αντιστοιχεί ένας νοσηλευτής κανένα 17, νομίζω, νοσηλευόμενος, ενώ στη Γερμανία είναι 3 στους 17. Φεύγουν οι γιατροί, γιατί και για την ειδικότητα θα καθυστερήσουν. Πάμε λίγο στα πανεπιστήμια. Ξέρετε πόσο περιμένει ένας λέκτορας για να ανέβει καλή και να περάσει μια αξιολόγηση, και εκεί υπάρχει μια κολυσιεργία. Με αυτό το σκεπτικό, με αυτό το πλάνο, δεν μπορείς να ελπίζεις αν δεν γίνουν ριζικές αλλαγές και δεν υπάρχει κοινωνικό υπόβαθρο. Άλλο το κοινωνικό profile. Έτσι, με πρόσκαιρες και παυσίπονα και καταπρεεντικά όλα αυτά που η κάθε κυβέρνηση ευαγγελίζεται, και τώρα η Νέα Δημοκρατία, με αυτή τη λογική των επιδομάτων, δεν μπορεί να επέλθει μέλλον. Είναι μια κατάσταση η οποία, σας λέω, αναμοχλεύεται και ανακυκλώνεται συνέχεια. Εγώ τώρα δεν κατάλαβα γιατί με μπερδέψετε με τη λογική των επιδομάτων. Εσείς το θέλετε το κοινωνικό επίδομα? Φυσικά και το θέλουμε. Φυσικά και το θέλουμε. Μα το κοινωνικό επίδομα όμως δεν το θέλουμε εμείς σαν φιλοδόρημα. Αυτό πρέπει και να θεσπιστεί. Θέλετε υψηλότερο ποσό να δοθεί? Θα πάει με κοινωνικά καθαρά κριτήρια. Φτάσαμε σε σημείο να λέμε ότι πανηγυρίζουμε όλοι που μειώθηκε ο ΕΜΦΙΑ, ο οποίος δεν υπάρχει συνταγματικό δικαστήριο στη χώρα για να κρίνει αν ο ΕΜΦΙΑ είναι συνταγματικός ή όχι. Πάμε στη λογική του νόμου περί αυθαιρέτων, που και εκεί τα πράγματα το ίδιο είναι. Μάλιστα. Δηλαδή δεν μπορούμε να κρίνουμε. Αυτή τη στιγμή εδώ δεν είναι να κοπεί η 13η σύνταξη. Εδώ θα κοπεί η σύνταξη. Εδώ συρρυκνώνεται κι άλλο η σύνταξη. Γίνονται αλχημίες. Ο κόσμος πρέπει να ξέρει αυτή τη στιγμή πώς θα βγάλει τις γιορτές. Θα θεσμοθετηθεί ή θα παρακαλάει πότε έρχονται Χριστούγεννα, πότε έρχεται Πάσχα. Μπας και πάρω κι εγώ κάτι. Αυτό το μπας και πάρω κι εγώ, να το πω έτσι την καθημερινή, δεν είναι πολιτική κοινωνική αυτή. Δεν είναι οικονομικό σχεδιασμό αυτό. Και κυρίως για χαμηλοσυνταξιούχους και ευάλωτες ομάδες. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε αυτή την πολιτική. Μάλιστα. Πολύ γρήγορα να απαντήσω στην κυρία Δέσποινα που ρωτάει γιατί δεν έχουμε εκπρόσωπο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Έχουμε κάθε Τετάρτη. Αυτά τα θέματα τα λένε το γραφείο τύπου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Όχι εγώ, δυστυχώς. Μακάρι να είχαμε κάθε βράδυ, κυρία Δέσποινα. Λοιπόν, κύριε Ζαβέ μου, πάμε να πάρω και το δικό σας σύντομο σχόλιο, γιατί μετά όταν έρθουμε στα εθνικά θα ήθελα περισσότερο την γνώμη σας. Εγώ απλώς εδώ να προσθέσω το εξής, ότι αν ρωτήσετε οποιοδήποτε από εμάς, είτε συνταξιούχος είτε εργαζόμενος, εάν θα θέλαμε να πάρουμε 13η σύνταξη, δεν θα βρείτε ούτε ένα να σας πει όχι. Αν μας ρωτήσετε αν θα θέλαμε να πάρουμε ξανά τα επιδόματα που μας κόψανε, δεν ήταν επιδόματα μάλλον, αυτό που παίρναμε, τα επικουρικά που είχαμε, τα οποία μας έκοψαν, θα βρείτε κανένα να σας πει όχι. Εάν ρωτήσετε αν θα θέλαμε και τη 14η σύνταξη, θα σας πούμε όλοι ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Άρα μπαίνουμε σε μία λάθος λογική, γιατί μπαίνουμε στο ότι, ξέρεις, το ζητάμε αυτό, το θέλουμε. Είναι προφανές. Να μας πει όμως κάποιος, όταν ζητάμε τι θέλουμε, να υπάρχει και αντίστοιχη δυνατότητα να βρίσκονται αυτά τα χρήματα. Να πάρουν. Γιατί φάνηκε ότι η πορεία της οικονομίας επιτρέπει μια μερική αποκατάσταση των πραγμάτων. Κοιτάξτε να δείτε. Και στη συντάξη, όπως και στους μισθούς, υπήρχε. Το δώρο του Πάσχα, έτσι το λέγαμε στην Ελλάδα, εν πάση περιπτώσει. Το επίδομα αδείας και το δώρο των Χριστουγέννων. Όπως επιτρέψατε, λοιπόν, επιτρέψατε σε όλους τους υπόλοιπους και ολοκληρώσατε. Όχι. Επιτρέψτε μου λίγο. Θα το πείτε, και θα σας καλύψω σε αυτό που λέτε. Το χρόνο. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι εγώ δεν έρχομαι να μιλήσω εδώ ως εκπροσωπώντας κάποιο κόμμα. Όχι, μα δεν ούτε καμία παράταξη. Άρα δεν κάνω δηλαδή αντιπαράθεση, θέλω να πω, με αυτό που είπε η προηγούμενη κυβέρνηση ή οτιδήποτε άλλο. Απλώς θέλω να βάλω λίγο τα πράγματα σε πιο ρεαλιστική βάση. Και η ρεαλιστική βάση είναι ότι σίγουρα όλοι θέλουμε να βρεθεί ένας τρόπος να παίρνουμε περισσότερα χρήματα. Αυτό που ζητάμε λοιπόν από την εκάστοτε κυβέρνηση είναι να βελτιώνει τα οικονομικά, ώστε αυτό να υπάρχει δυνατότητα να γίνει πράξη. Εγώ θα ήθελα να μείνω σε δύο πράγματα μόνο, που ήταν και σχετικά με την προηγούμενη θητεία μου ως καθηγητού, αλλά και
Πολύ, είχα θητεύσει και ως σύμβουλος του Υπουργού Παιδείας κάποτε. Λοιπόν, επί ποιας θέμα... κυβέρνησης, εσείς το αναφέρατε, αναγκάζομαι να σας ρωτήσω. Επί ποιας κυβέρνησης, λέω. Το 1990, με τον κύριο Κοντογιανόπουλο, ο οποίος μετά ήταν στο ΠΑΣΟ, και με τον κύριο Σουφλιά, ο οποίος ήταν τότε. Στην κυβέρνηση Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Και βέβαια με είχαν καλέσει τότε ως έναν από τους. Από αυτούς που προερχόντουσαν άμεσα από την εκπαίδευση, γιατί συνήθως πολλοί από τους συμβούλους δεν έχουν σχέση με το αντικείμενο με το οποίο συζητάμε. Εδώ δεν έχουν ειδικητές νοσοκομείων, κύριε Ζαβέλα. Δεν θέλω όμως να μπω σε εκείνη τη λογική, το αναφέρω απλά για τον εξής λόγο. Αναφέραμε λίγο για τον brain drain. Αυτό το βιώνουμε από πάρα πολλές πλευρές. Το βιώνουμε από την πλευρά την οικογενειακή μας, γιατί προσωπικά έχω και τα δύο παιδιά μου στο εξωτερικό, και τα οποία δεν νομίζω ότι μπορούν να γυρίσουν, γιατί θα τους δοθούν οι 3.000 ευρώ. Οι δουλειές που αυτό που τους όθησε να πάνε έξω είναι τα κίνητρα που τους δίνουν πολλές φορές τα πανεπιστήμια εκτός. Δηλαδή, όταν ο άλλος παίρνει μια υποτροφία για να πάει σε ένα πανεπιστήμιο σαν το Κολούμπια και να του πληρώνουν τα έξοδα για να σπουδάσει, καταλαβαίνετε ότι αυτό το παιδί θα το χάσεις. Και αυτό γιατί το χάνεις, γιατί επενδύουν σε αυτά τα παιδιά που εμείς πρώτα τα μορφώσαμε. Και εκεί είναι το πρόβλημα το μεγάλο. Δηλαδή η χώρα μας πλήρωσε για αυτά τα παιδιά να τα σπουδάσει και έρχεται μετά και τα παίρνουν έξω και φυσικά τα αξιοποιούν εκ των υστέρων αφού έχουν διαλέξει ό,τι καλύτερο, γιατί δεν δίνουν σε οποιοδήποτε τις υποτροφίες. Επίσης, το δεύτερο που σπρώχνουν τα παιδιά μας και που δεν τα κάνουν να γυρίζουν είναι ότι δεν μπορούν να βρουν δουλειές αντίστοιχες με τις γνώσεις που έχουν. Δηλαδή, ένας πολιτικός μηχανικός σήμερα στην Ελλάδα, τουλάχιστον αυτή την περίοδο, έπρεπε να ασχολείται με το να βγάλει μια αδειούλα, να νομοποιήσει ένα παράνομο. Καλά, να μην γεμίσει τη χώρα μπετών όμως, επειδή χρειαζόμαστε υπολογιστικά. Δεν καταλάβατε τι λέω. Οι δουλειές που υπήρχαν γι' αυτό, επειδή δεν υπήρχαν μεγάλα έργα, επειδή δεν υπήρχαν κατασκευές ουσιαστικές, ώστε αυτό το παιδί να χαρεί το έργο που κάνει, αναγκαζόταν και πήγαινε κάπου αλλού, γιατί είχε απαιτήσεις από αυτό που είχε σπουδάσει να το δει και στην πράξη και να βελτιώνεται μέσα από αυτό. Άρα, εμείς όταν φτιάξουμε τέτοιες υποδομές στη χώρα, θα μπορούμε να συζητάμε ότι κάποια από τα παιδιά μπορεί να γυρίσουν, κάποια, μην περιμένουμε όλα. Mm-hmm. Αλλά αυτό που είναι ουσιαστικό να κάνουμε αντί να λέμε μόνο να γυρίσουν, είναι πώς αυτά τα παιδιά θα τα κρατήσουμε να βρίσκονται ψυχικά κοντά στην Ελλάδα. Γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό. Γιατί αυτά τα παιδιά όλα κάνουν πολύ καλές καριέρες έξω, ανεβαίνουν και θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στο αύριο της Ελλάδας μέσα από τις γνώσεις που έχουν πάρει, mm-hmm, με πολλούς τρόπους. Άρα αυτό πρέπει να είναι η βασική καταλαβαίνω προσπάθεια. Καταλαβαίνω ότι μιλάτε και με την... έτσι, και με το καπέλο του πατέρα που του λείπουν τα παιδιά του, κυρία Ζαβέα. Αλλά να σας πω ότι υπάρχουν παιδιά που σπούδασαν και έμειναν εδώ. Οπότε είναι μεγάλη συζήτηση και προσωπική επιλογή πολλοί κόσμου, έτσι. Δεν κατακρίνουμε κανένα γιατί έμεινε εδώ, έτσι. Αλλά να μην κατακρίνουμε και αυτούς που φύγανε. Υπάρχει και ένας κόσμος ο οποίος έφυγε γιατί θέλει και μια καλύτερη δουλειά. Ήθελε να αλλάξει εικόνα, παραστάσεις κτλ. Δεν είναι όλα κρίση. Αυτό λέω. Ας πούμε, δασκαλάκι, για να αναφέρω ένα παράδειγμα που το ξέρουμε όλοι. Ναι. Εδώ δεν θα είχε πολλά περιθώρια να εξελιχθεί. Εκεί του δόθηκαν πάρα πολλές δυνατότητες. Ναι. Αυτό το παιδί λοιπόν. Ότι να μην υποκρινόμαστε ότι φεύγει ο κόσμος λοιπόν, μόνο. Ανέφερα ένα παράδειγμα για να μην το προσωποποιούμε. Δηλαδή. Δεν μιλάνε για brain drain. Εντάξει, να συνεχίσουμε. Μου στέλνει ο κύριος Ραφαήλο, ο τηλεθεατής της εκπομπής, ο φανατικός, ότι για σας κύριε Μπούμπα, ότι εντάξει, πολύ ωραία τα είπατε, αλλά ψηφίσατε το φορολογικό νομοσχέδιο με το οποίο τώρα διαφωνήσατε. Δεν καταλάβατε. Η ελληνική λύση δεν το ψηφίσαμε όλο το φορολογικό νομοσχέδιο. Εμείς ψηφίσαμε κατάρθρο. Έτσι. Κύριε Ραφαήλ. Εκεί ψηφίσαμε κατάρθρο. Γι' αυτό να το αποσαφηνίσουμε. Εννοείται. Δεν το ψηφίσαμε όλο το φορολογικό το κύριο. Έτσι. Απλά ήθελα να πω κάτι γι' αυτό που λέτε, κύριε Ζαβό. Δευτερόλεπτα. Αλλιώς είναι αυτός ο οποίος δούλευε 35 χρόνια οικοδόμωση και παίρνει 500 ευρώ σύνταξη και περιμένει ο άνθρωπος μπας και τη βγάλω Χριστούγεννα, δώστε κάτι παραπάνω. Όχι ότι ο άλλος δεν είναι αδικημένος, προς Θεού, τα έχει συνεισφέρει. Και αλλιώς είναι αυτός που παίρνει 1500. Είναι τεράστια διαφορά. Όχι, κάνετε ένα κοινωνικό αυτοματισμό αυτή τη στιγμή. Θα σας πω το γιατί. Γιατί υπήρξαν πολλοί οι οποίοι δουλεύανε και δεν πληρώναν τις εισφορές τους γιατί προτιμούσαν να παίρνουν τα λεφτά στο χέρι. Ένα λεπτό. Λοιπόν, αυτό μπορεί να δώσει 1500. Έχει χάσει τα αυτό λοιπόν είναι ένα άλλο θέμα που πρέπει η πολιτεία να το φροντίζει. Αλλά να μην μπαίνουμε και λέμε ότι το να παίρνει ένας 1.200 ευρώ ή 1.300 είναι υπερβολικό ποσό. Δεν είναι υπερβολικό, δεν είπα αυτό. Και όταν μάθω το τώρα που τη μεσαία τάξη την πήγαμε στα 500, που περιμέναν την λίγο αστείο να λέμε ότι η μεσαία τάξη είναι 500. Δεν ξέρω ποιος το είπε, αλλά δεν νομίζω ότι το εννοεί. Λοιπόν, θέλω να πάω και στον Βενιαμίν
συνάδελφο της παρέας. Καταλαβαίνω ότι εσένα, Αποστόλη μου, ποσό σε ενδιαφέρει η σύνταξη. Δεν θα πάρω και καθόλου, πιστεύω, έτσι, όταν φτάσω εγώ σε ηλικία. Αυτό είναι μεγάλο λάθος που το λένε και οι μεγαλύτεροι με τα νέα παιδιά. Μην ασχολείσαι με αυτό. Ναι. Μην ασχολείσαι. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Εσύ εργάζεσαι εδώ στο Κόντρα. Έχεις σκεφτεί με τους μισθούς που υπάρχουν, που ισχύουν έτσι στην χώρα μας, το ενδεχόμενο να φύγεις έξω είναι στο μυαλό σου? Και αν ήσουν έξω, αν σου έλεγε κάποιος γύρνα και θα παίρνεις 3.000 για ένα χρόνο τα οποία τα επιδοτεί το κράτος και να είσαι ένας από τους 500 τυχερούς, θα το σκεφτώσουν να επιστρέψεις? Κοίταξε, να σου πω ότι είναι μεγάλη πιθανότητα να φύγω κιόλας, όπως και πολλοί άλλοι στην ηλικία μου το σκέφτονται, είτε για λόγους σπουδών, είτε επειδή οι ευκαιρίες που χρειάζονται, έτσι που, αυτό που είπαν οι κύριοι πιο πριν από μένα, ότι τους αξίζουν, δηλαδή έχουν τα φόντα για κάτι πολύ μεγαλύτερο και δεν τους χωράει η Ελλάδα. Από το οικονομικό επίσης είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Έτσι. Να πούμε επίσης ότι οι μηχανικοί μας διαπρέπουν στη Γερμανία. Οι επιστήμονες μας στην Αμερική και στην Αγγλία, ειδικά οι γιατροί, θεωρούνται από τους καλύτερους στο είδος. Γιατί αν έχεις βγάλει 4 χρόνια στο ΕΣΥ εδώ πέρα με τα προβλήματα που έχει, φαντάζομαι το NHS θα σου φανεί παιχνιδάκι. Έχει από εκεί και πέρα, αυτό που λέμε για brain drain, brain gain, μου ακούγεται λίγο ότι είναι ένα πρόσφορο έδαφος για περιπτώσεις σαν την Ελένη Αντωνιάδου, που πλασαριζόταν. Την κυρία της NASA που δεν ήταν από την NASA. Αστροναύτησα ένα τέτοιο. Εδώ είχαμε Κοντζαμάν υπουργό που πλασαριζόταν έτσι. Τον κύριο Διαματάρη. Ακόμα καλύτερα. Τουλάχιστον αυτό έχει δουλέψει και κάποιες ώρες στη ζωή του. Κύριε Ελένη Αντωνιάδου, ήταν ένα θέατρο ολόκληρο. Δηλαδή στο χωριό μου του λέμε σπατζίδες αυτούς. Που εκτρέφουν σπατζίδες, εκτρέφουν σαλιγκάρια, τέτοια πράγματα. Τσιμπάνε μια επιδοτησούλα. Είναι ένα κλασικό φαινόμενο, μια παράδοση. Το χωριό είναι πιο χωριό. Έτσι, δεν πιστεύω ότι μπορεί να προσελκύσει κάποιο νέο, ειδικά κάποιο που έφυγε το 2014, έχει κάτσει 5 χρόνια εκεί, ξαναστήσει τη ζωή του. Πιθανότητα έχει βρει έναν ξανθό γαλανό μάτι γερμανό, μια κόκκινο μάλε Ιρλανδέζα. Τι θέλει ο νέος? Έχει στήσει τη ζωή του εκεί, δεν θα γυρίσει πίσω. Όποιος έφυγε, δυστυχώς. Τι θέλει από την Ελλάδα? Δυστυχώς δεν θα γυρίσει πίσω από την Ελλάδα. Εντάξει, έχουμε ωραίο ήλιο. Καταρχήν να ψηφίζει, δεν θέλει? Αν φύγει στο εξωτερικό, δεν θέλει. Ανάλογα, στην προσωπική επιλογή του καθενό, οι απόψεις δίστανται κιόλα. Μη μου τον ερεθίζετε. Ναι, φαντάζομαι υπάρχουν κάποιοι που θέλουν, υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που δεν του ενδιαφέρει. Έτσι, να σημειώσουμε επίσης ότι πάρα πολλοί ομογενείς μας δεν παίρνουν ελληνική ταυτότητα γιατί φοβούνται τη στρατολόγηση και θα πρέπει στα 18 τους να φύγουν από τη Νέα Υόρκη Φερρυππίν, να έρθουν εδώ για 9 μήνες αντί να κοιτάξουν να ξεκινήσουν το πανεπιστήμιο του. Οπότε δεν είναι έτσι όπως φαίνεται τα πράγματα απαραίτητα. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που νιώθουν Ελλάδα, ενημερώνονται καθημερινά για ό,τι συμβαίνει και θέλουν να μετέχουν και στα πράγματα. Πλέον έχουμε και το διαδίκτυο, είναι πολύ πιο εύκολο αυτό το πράγμα. Μην μπλέξουμε και με την εφορία, έτσι. Καλά, ναι, αυτά είναι για να μετέχετε δηλαδή, έτσι δεν είναι? Να μετέχεις. Αν πας στο εξωτερικό, κάνεις μια επιλογή σωστά. Τι θέλεις από την πατρίδα σου? Αυτό είναι το ερώτημα το βασικό. Και το ζουμί. Το ζητούμενο, τι θα ήθελε? Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο ερώτημα. Πιστεύω, δηλαδή, διαφέρει για τον καθένα, λες. Ναι, αυτό δηλαδή. Ο καθένα πάει διαφορετικά πράγματα. Άλλο μπορεί να το βολεύει η Ελλάδα. Εντάξει, πάλι που τη βλέπουμε την επαρχία. Μπορεί να θέλει να μείνει στην επαρχία έτσι, με έναν ήρεμο αγροτικό τρόπο ζωή. Συγγνώμη, σε διακόπτω, γιατί στο φυτώριο και το μέλλον υπάρχουν και πολλά παιδιά που τα εκμεταλλεύονται στο εξωτερικό. Δεν είναι όλα καλά. Καλά, και στην Ελλάδα του εκμεταλλεύονται. Τα 3,60 για να σπάνει την εργασία που υπάρχει εδώ πέρα είναι μια τρομερή εκμετάλλευση. Στο εξωτερικό υπάρχει εκμετάλλευση. Βεβαίω και υπάρχει, αλλά είναι πολύ πιο δύσκολο να έχει αδίλειο εργαζόμενο καταρχά. Και η επιθεώρηση εργασίας είναι πολύ διαφορετική εκεί πέρα. Εντάξει, τώρα την πήραμε από το αυτοδιοίκητο που πάλι λειτουργούσε με προβλήματα και την πήγαμε κάτω από το Υπουργείο. Ναι, σαφέστε, γίνει δουλειά στα χρόνια της κρίσης. Χρειάζεται να γεμίσουν και τα κρατικά ταμεία με διάφορα πρόστιμα. Αλήθεια είναι, αλήθεια είναι. Πάντως στο Κόντρα εδώ υπάρχει μέλλον, εγώ αυτό διαβλέπω. Έτσι. Παντού, είναι φυτώριο το Κόντρα. Μετά θα σας δείξουμε αν καταφέρουμε να μιλήσουμε και λίγο για τις πρακτικές της αστυνομίας. Είναι ρητορική η ερώτηση που είπα. Θέλω να πω ότι είναι καλό να μένεις εδώ, αλλά έχεις πάρα πολλά άξια άτομα, όχι στο Κόντρα, σε όλο τον τύπο και σε όλο το. Και τελικά, έτσι, αυτό, είναι και τελικά είναι το θέμα ότι ενώ θέλει να μείνει, ενώ το ευχαριστιέται τη δουλειά που κάνει, όμως δεν μπορεί να ζήσει, να δημιουργήσει οικογένεια, να φτιάξει κάτι για το αύριο. Εντάξει, τώρα με τα 2.000 επίδομα που θα δώσει η Νέα Δημοκρατία, εγώ θεωρώ ότι θα τεκνοποιήσουμε όλες. Όσπου να μπει στην Γενική, έχω φύγει πριν πατήσει το πρώτο σκαλί. Λοιπόν, πάμε στα εθνικά, παρακαλώ. Κυρία Καλιάνο, δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο για τα της οικονομίας, γιατί τοποθετηθήκατε για τα εθνικά. Να πάω στον κύριο Ψυχογιό στα εθνικά, αλλά θα ήθελα ένα ακόμη σχόλιο στα της οικονομίας, ενδεχομένως για το rebrain
Ukraine, Greece, να μας πείτε με ποια λογική μόνο 500 παιδιά. Νομίζω, έχω την αίσθηση, διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι είναι περισσότερο έτσι συμβολικού χαρακτήρα η προσέγγιση αυτή που θέλετε με αυτή τη δράση του να επιστρέψουν, να επαναπατριστούν άνθρωποι νέοι και με καλά βιογραφικά που έφυγαν στη διάρκεια της κρίσης. Μακάρι, μόνο 500, έφυγαν χιλιάδες. Μακάρι, κυρία Γιάμαλη, μέσα σε 10 μέρες, 15, να ερχόντουσαν 10.000 άνθρωποι πίσω στη χώρα μας, οι οποίοι έχουν προσφέρει και προσφέρουν. Ξέρω την ευαισθησία σας με τους νέους ανθρώπους, γι' αυτό σας ρωτάω λοιπόν, με αυτούς. Επομένως, προφανώς και η κυβέρνηση θέλει πέρα από αυτό να δημιουργήσει εκείνες τις ελκυστικές συνθήκες, εκείνο το περιβάλλον, το ελκυστικό περιβάλλον, ώστε να έρθουν επιχειρηματίες στη χώρα μας για να φτιάξουν νέες εταιρείες, ούτως ώστε να δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας και να έρθουν σιγά σιγά οι Έλληνες του εξωτερικού στην περιοχή μας, πάλι πίσω στην πατρίδα τους, για να δουλέψουν και να προσφέρουν εδώ πια τις υπηρεσίες τους. Με λίγα λόγια, αυτό τα 500 άτομα που είπαμε προηγουμένως, δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι και ένα μικρό, έτσι, ένας μικρός αριθμός, διότι ουσιαστικά η κυβέρνηση κινητροδοτεί, δηλαδή δημιουργεί κίνητρα ούτως ώστε να έρθουν οι νέοι από το εξωτερικό στην περιοχή μας, αλλά και ταυτόχρονα πιέζει και τις επιχειρήσεις να πάρουν αυτούς τους νέους στο εξωτερικό. Γιατί οι επιχειρήσεις έχουν μάθει να πληρώνουν 500 και 700 και 800 ευρώ το μήνα, ακόμα και έναν κάτοχο διδακτορικού. Τώρα θα του δώσει μια χρηματοδότηση βεβαίως το κράτος, αλλά από εκεί στην συνέχεια θα αναγκάσει τον Έλληνα επιχειρηματία, τον ξένο επιχειρηματία που έχει επιχειρηματικά σχέδια κάνει εδώ στη χώρα του, να φέρει 500 άτομα, να φέρει Έλληνες από την περιοχή, από το εξωτερικό προς την περιοχή μας. Άρα δώσει στα 3 χιλιάρικα 2%. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και οι 500 είναι πολύ μικρό. Τα 2% νούμερο, τα δίνει το κράτος. Τα 2% τα δίνει το κράτος και τα 900 ευρώ τα δίνει ο επιχειρηματίας. Mm-hmm. Πολύ σωστά αυτό που λέτε. Αλλά για ρωτήστε πόσοι επιχειρηματίες θέλουν να κάνουν προσλήψεις τώρα νέες με 900 ευρώ το άτομο. Εγώ πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ λίγοι. Γιατί σιγά σιγά πρέπει να πούμε στη διαδικασία. Τώρα ψηφίσαμε τα πρώτα νομοσχέδια. Τώρα αρχίζουν να πέφτουν οι φορολογικοί συντελεστές. Τώρα αρχίζουν να δημιουργούνται εκείνες οι συνθήκες, ώστε πράγματι στη χώρα μας να αξίζει κάποιος να επενδύσει και να μην φεύγει σε χώρες όπως η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Τουρκία, η Κύπρος, η Ιταλία. Η μομφή δεν είναι προς εσάς, αλλά έχετε συνηθίσει σε μια τέτοιου είδους πολιτική ως Νέα Δημοκρατία. Είναι το τριχίλιαρο της Ηλίας, είναι το διχίλιαρο στο δημογραφικό για τα παιδιά κτλ. Δεν είναι το δεν νομίζω ότι είναι αρνητικό να δίνουμε 2.000 ευρώ σε κάθε νέο παιδί στην οικογένεια για όχι, κάθε νέο παιδί. Καθόλου. Απλά λέω ότι ως αιχμή το ζητούμενο είναι εδώ πολιτικά να δούμε τι πρέπει να κάνουμε. Πολιτικά ζώνες λοιπόν, καινοτομίας, βιομηχανικά πάρκα. Πω, καλά, μην το συζητάτε. Είπαμε αξιοκρατία, είπαμε διαφάνεια. Να ξανααυξηθούν οι δαπάνες για την έρευνα που τις πετσόκοψαν ξανά. Άρα λοιπόν τα ζητούμενα. Για να ολοκληρώσω. Συγγνώμη για τη διακοπή. Ναι, παρακαλώ, όχι, πειράζει, ο διάλογος είναι ελεύθερος. Ελάτε, κύριε Καλιάνο, γιατί θέλω να σας ρωτήσω δύο πραγματάκια ακόμη και μετά να πάμε στα εθνικά, αλλά έχουν σπάσει άρα, τα τηλέφωνα. Δεν είναι μόνο να φέρουμε 500 άτομα, να δώσουμε 2.000, να δώσουμε ένα χιλιάρικο ή να δώσουμε αυτά τα κίνητα συγκεκριμένα. Το θέμα είναι ευρύτερα η χώρα αυτή να αποδειχθεί ότι μπορεί να αποτελέσει έναν επενδυτικό πόλο σοβαρό από επιχειρηματίες οι οποίοι θα έρθουν εδώ να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Ένα δευτερόλεπτο, αν μου επιτρέπετε. Ο ΣΥΡΙΖΑ, για να ακούγονται σωστές κουβέντες εδώ πέρα, ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε κοινωνικό μέρισμα, το έχω σημειώσει, 780 εκατομμύρια ευρώ το 2018 σε 3.700.000 δικαιούχους. Mm-hmm. Συμφωνούμε. 1,5 εκατομμύριο νοικοκυριά. Προσέξτε, ωραία. Πάμε στο 2019. Δίνει πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά και όχι το Δεκέμβριο όπως έπρεπε, 830 εκατομμύρια ευρώ νέο κοινωνικό μέρισμα. Συμφωνούμε μέχρι εδώ. Άρα λοιπόν ουσιαστικά. Δεν ήταν κοινωνικό μέρισμα. Αναφέρει στην 13η σύνταξη. Εντάξει, το μέρισμα αυτό, εν πάση περιπτώσει, το επίδομα αυτό. Το έκανα νόμο, κύριε Καλιάνο. Προσέξτε. Άρα λοιπόν από το δημιουργεί ο ΣΥΡΙΖΑ αυτομάτως ένα δημοσιονομικό κενό και ναρκοθετεί. Ναρκοθετεί το θέμα. Όχι, το θέμα δεν υπήρξε δημοσιονομικό κενό. Ναρκοθετεί το μέλλον τη επόμενη κυβέρνηση που δεν ήθελε αυτό. Με 35 εκατομμύρια. Προσέξτε το. Παρόλα αυτά, ενώ δόθηκαν και σωστά δίνονται στους Έλληνες πολίτες αυτά τα χρήματα, δεν το συζητάμε, αλλά δεν έπρεπε να δοθούν προεκλογικά για να τους πείσουν να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ. Εν πάση περιπτώσει και ο κόσμος και πάλι γύρισε την πλάτη του ΣΥΡΙΖΑ. Άλλο θέλω να πω. Παρ' όλα αυτά. Εσείς επιλέξατε πάλι το κοινωνικό μέρισμα να το δώσετε. Έτσι, προσέξτε, εμείς επιλέξαμε. Εμείς, το θεωρείτε σωστό επί της αρχής αυτό. Ακούστε με λιγάκι. Προφανώς λοιπόν, εφόσον είχε δημιουργηθεί ένας ναρκοθετημένος δρόμος από εδώ και στη συνέχεια, η Νέα Δημοκρατία δεν είχε εξ ορισμού άλλα χρήματα
να δώσει στους Έλληνες πολίτες, γιατί είχαν δοθεί από το ΣΥΡΙΖΑ τον Δεκέμβρη, τον Μάιο, τον Ιούλιο. Τον Ιούλιο, τον Μάιο, στις ευρωεκλογές. Ενώ θα έπρεπε να δοθούν τον Δεκέμβρη. Παρ' όλα αυτά λοιπόν, δημιουργήσαμε το χώρο εκείνο και κόψαμε. Και προσέξτε, παρ' όλα αυτά, δημιουργήσαμε το χώρο, γιατί πρέπει να ακούνται αλήθειες εδώ σε αυτό το τραπέζι. Ναι. Και δώσαμε 575 εκατομμύρια ευρώ στους Έλληνες πολίτες, κόβοντας τον έμφυα κατά 20% μέσω σταθμικά, και συν 175 εκατομμύρια ευρώ για το κοινωνικό μέρος. Με αυτό κάνει 750. Το κοινωνικό με λίγα λόγια, ενώ, ένα, και το αυτό. Ένα και το αυτό. Ένα και το αυτό. Με ποια έννοια όμως, όχι ακριβώς ότι έδωσε ο Τσίπρας, έδωσε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ότι έδωσε ο Τσίπρας, έδωσε και ο Μητσοτάκης. Γιατί ο Τσίπρας δύο κυβερνήσεις δώσανε και δεν υπάρχει δημοσιονομικό κενό. Εκτός αν εσείς δημιουργήσετε το σας δημιουργηθεί δημοσιονομικό κενό, οπότε δεν έπρεπε να δώσετε. Είναι σαν να λες έναν αθλητή, πολλοί βλέπουν αθλητικά τώρα. Μπαίνεις μέσα και παίξε. Είσαι πάρα πολύ καλός, παίζεις. Τώρα θα πάθεις ρήξη χιαστών. Έχουμε και άνθρωπο που είναι γιατρός. Αλλά να τον αναγκάσεις να παίξει ακόμα καλύτερα. Θέλω να μιλήσουμε μισό λεπτό για να κλείσουμε όμως. Δεν ξέρω αν μπορεί να καταστεί σαφές αυτό που είπα. Είναι πολύ σαφής, αλλά επιμένω. Εγώ λέω, ισχυρίζομαι ότι είσαι ένας δίκαιος άνθρωπος. Θέλω να μιλήσουμε για μια μεγάλη αδικία, γιατί μου έχουν έρθει δεκάδες μηνύματα. Πείτε μου, βεβαίως. Εδώ είμαστε. Ο κύριος Κωνσταντίνος Θοδωράκης λέει: Είμαι αμαία. Ζω χωρίς γονείς μόνος μου. 70% αναπηρία. Και δεν παίρνω μέρισμα γιατί έβαλαν οικογένεια. Αμαία, δηλαδή κάτω των 24. Δηλαδή, εμείς που είμαστε μόνοι μας στο ΓΕΑΔΑ, πείτε κάτι για την αδικία αυτή. Εγώ πέρυσι πήρα λεφτά. Φέτος σας πεθάνω στην πείνα. Αυτό το καταγγέλουν όλες οι οργανώσεις ατόμων με αναπηρία. Ίσως αυτό να έπρεπε να ξανασυζητηθεί, κυρία Γιάμαλη. Αυτό είναι δηλαδή, που λέτε είναι σημαντικό. Ναι, ίσως αυτό να έπρεπε να ξανασυζητηθεί. Δηλαδή, τι εννοώ. Δεν πάβει ένα παιδάκι το οποίο είναι άνω των 24 ετών, ένα παιδί. Δεν πάβει και 60 να είναι. Άμα έχει 70% αναπηρία, πρέπει να παίρνει και. Άμα έχει 70 και 80 και 90, αυτό δεν είναι ηλικιακή αναπηρία, θα του περάσει μεγαλώνοντας. Αυτό λοιπόν ίσως να έπρεπε να συζητηθεί και νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας θα ακούσει αυτές τις απόψεις των ανθρώπων οι οποίοι ενδεχομένως και να αδικήθηκαν. Κύριε Καλιάνο, τι θα πάει σε εξατομικευμένη περίπτωση του καθενός, πώς θα τα ακούσετε. Σαν ομάδα θα πάει. Δεν υπάρχουν βάλους ένα αυτά τα λεφτά τα παραπάνω. Αν είναι θέμα νομοθεσίας είναι εδώ. Αν δεν δημιουργείται κενό, μπορεί με μια απλή τροπολογία είναι θετικό για τους Έλληνες. Να μην πέσουν όλες οι βάλους ομάδες στο κενό και να αργά. Λοιπόν, λέω ότι πρέπει να το ξαναδούμε. Από τη σύνταξή μου κόψανε 115 ευρώ εδώ και τρεις μήνες. Δεν χρωστάω πουθενά, λέει η κυρία Ελένη από Δάφνη. Με τη σύνταξη χειρίας τι θα γίνει, αναρωτιέται η κυρία Μαρία. Και η κυρία Μαρία, άλλη Μαρία, κυρία Μαρία, από την Αμφιάλη, στον κύριο Μητσοτάκη δώσα μια ευκαιρία, καλά θα κάνει να την αξιοποιήσει. Πάμε τώρα στα εθνικά όμως, γιατί είναι το άλλο καυτό θέμα. Πάντως είδατε, κυρία Γιαμαλή, είμαι δίκαιος. Μα γι' αυτό σας ρωτάω, αλλιώς δεν θα σας ρωτούσα. Αν περίμενα να μου πείτε μόνο τη γραμμή, την έλεγα και εγώ από τα δελτία τύπου σας. Αλλά δεν κάνετε έτσι και αυτό είναι προς τιμήν σας. Λοιπόν, να πάω στον κύριο Ψυχογιό. Κύριε Ψυχογιέ, ελληνοτουρκικά έτσι. Ναι, και μια κουβέντα πριν. Αλλά πείτε μου. Παόλο μου, ανοίγατε τα οικονομικά σας, παρακαλώ. Δεν μπορούν κάποιοι, κοιτάξτε. Εγώ σέβομαι τους συνομιλητές μου, δεν παρεμβαίνω. Αλλά πρέπει να απαντηθούν δύο σημεία. Τουλάχιστον δύο σημεία πρέπει να απαντηθούν. Ελάτε να πάμε τα δύο σημεία, κύριε Παραστατίδη, όμως μετά δεν έχουμε παρέμβαση. Δύο σημεία σημαντικά. Το ένα είναι το εξής. Ότι υπήρχε αυτός ο δημοσιονομικός χώρος προκειμένου να γίνουν όλες αυτές οι ενέργειες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας και εξασφαλίστηκε από το ΣΥΡΙΖΑ με τη διαπραγμάτευση που είχε γίνει. Με την επίτευξη των στόχων και επαναλαμβάνω με τις θυσίες του ελληνικού λαού, οι οποίες έγιναν σεβαστές πλήρως. Άρα, όλα αυτά που ακούγονται ότι είναι η αιτία για τη μείωση του μερίσματος δεν έχουν καμία βάση. Υπήρχαν οι δημοσιονομικές συνθήκες να καταβληθούν τα πάντα όπως ήταν και πέρσι. Υπάρχει μια διαφορά, σας το είπα και πριν, και περιμένω να δω και σε αυτά τα πολύ σημαντικά και για το δημογραφικό, τα επιδόματα τέκνων, επαναλαμβάνω, το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης και όλα τα υπόλοιπα, εάν θα διατηρηθούν σύμφωνα και με τις δηλώσεις που γίνονται. Διότι αμφιβάλλουμε γι' αυτό, αν και ξέρουμε ότι γενικώς είναι το κοινωνικό κράτος αυτό το οποίο θα δημιουργήσει συνθήκες και ανάπτυξης και παραμονής στη χώρα και βελτίωση της ποιότητας ζωής. Αυτό είναι το βασικό. Και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και για τον brain drain, όπως λέγαμε πριν, για να το κλείσω, ανέβασε τον προϋπολογισμό, όπως είπατε και εσείς, περίπου στο 1,5% του ΑΕΠ. Στο ΕΛΙΔΕΚ για διδάκτορες και μεταπτυχιακούς προκειμένου να μείνουν στη χώρα, να μπορέσουν να διδάξουν και να μην φύγουν στο εξωτερικό. Mm-hmm. Γύρισε στις τόμεις, στις τοπικές μονάδες υγείας και έχω και στην Κορινθία τέτοια περίπτωση γιατρούς από την Ευρώπη, έστω με τα 1.800 ως ξεκίνημα για να στελεχώσουν αυτές τις μονάδες υγείας στην πρωτοβάθμια περίθαλψη.
Και έκανε και πολλές άλλες κινήσεις στην εργασία. Είπα μερικά παραδείγματα πριν, έστω και με προγράμματα, με τις συλλογικές συμβάσεις, με την ενίσχυση του κατώτατου μισθού και με την επιθεώρηση εργασίας που, όπως είπατε, έκανε μια εξαιρετική δουλειά τελευταία χρόνια, βάζοντας και εκατομμύρια ευρώ πρόστιμο σε τράπεζες που παρανομούσαν. Αυτά δημιουργούν την ανάπτυξη. Είναι προϋπόθεση η αγορά εργασίας για την ανάπτυξη και όχι αποτέλεσμά της, όπως λέει η Νέα Δημοκρατία. Κοιτάξτε τώρα τη συζήτηση έχουμε ανοίξει, γιατί μου ήρθαν και εμένα μηνύματα. Και μου επιτρέπεις να διαβάσω ένα. Παρακαλώ, βεβαίως. Πόσο δύσπιστοι είναι οι Έλληνες πολίτες και δικαιολογημένα. Μήπως προϋποθέσεις για την επιστροφή των μυαλών αφορά τα δικά τους παιδιά. Είναι και 500, άρα. Είναι δύσπιστοι οι Έλληνες πολίτες και δικαιολογημένα. Και όσον αφορά ένα σχόλιο για τους διοικητές των νοσοκομείων, εκεί πραγματικά. Θα φανεί μετά τον ένα χρόνο. Έχουμε την επιτομή του κράτους Λάφυρο. Την επιτομή. Έχουν τοποθετηθεί άνθρωποι οι οποίοι είναι αμιγώς κομματικά μέλη, κάποιοι και μάλιστα οι οποίοι η πλειοψηφία τους δεν έχει απολύτως καμία σχέση με τον χώρο της υγείας. Πράγμα το οποίο δημιουργεί και πολύ δύσκολες καταστάσεις για τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Μην το ανοίγουμε, γιατί το ίδιο κάνατε και εσείς. Δεν κάναμε καθόλου. Μπορώ να σας παρουσιάσω παραδείγματα. Δεν κάναμε καθόλου το ίδιο. Υπήρχε τεράστια πλειοψηφία των ανθρώπων. Θα μιλήσουμε για αυτό που ήρθαμε. Μα δεν σας διέκοψα εγώ. Ούτε σας είπα τι θα πω, θα πείτε ή όχι. Κύριε Ζαβέ, αλήθεια είναι ότι το ρόλο του συντονιστή σε αυτό το πάνελ τον έχω εγώ. Ελάτε, κύριε Ψυχογειό, γιατί πρέπει να πάμε στο πρόγραμμα. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε ειδικέ επιτροπέ συγκεκριμένε. Με κριτήρια αξιολόγησης, η τεράστια πλειοψηφία των διοικητών και διοικητριών δεν ήταν καν κομματικά μέλη. Έκαναν μια εξαιρετική δουλειά. Παρακαλώ. Γιατί είχαν εμπειρία στις μονάδες υγείας και αυτό φάνηκε στην κοινωνία με 25.000 προσλήψεις που γίνανε και με όλες τις άλλες κινήσεις στον τομέα αυτών. Και η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να μιλάει για αυτό το θέμα όταν επαναλαμβάνω ότι τα κριτήρια ήταν αμιγώς κομματικά. Αμυγός εξαργύρωσης γραμματείων και καμία σχέση με την υγεία. Βοηθήστε με, επειδή ήρθαν έτσι ξανά τα πράγματα, άλλος ένας κύκλος συζήτησης. Πάμε σε διάλειμμα τώρα. Και θα επανέλθουμε στα εθνικά μετά, αλλά στα εθνικά αδιαπραγμάτευτα μετά. Δηλαδή να το κλείσουμε. Παρακαλώ, κύριε. Πολιτική με κόμμα, έθνος με τελεία. Το έγραφε κάποτε Δημητρακόπουλος, κρατήστε το. Πάμε σε διάλειμμα, κυρίες και κύριοι.
Επιστρέψαμε εδώ, κυρίες και κύριοι. Εθνικά πλέον συζητάμε. Πάμε να ξαναπιάσουμε την κουβέντα μας από την αρχή με έναν τρόπο. Αδικό και τον κύριο Παραστατίδη και τον κύριο Μπούμπα. Να ξεκινήσω ξανά από αυτά που λέγαμε πριν, κύριε Καλιάνο. Αλλά ούτως ή άλλως είστε από το εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος, οπότε δικαιούστε εξορισμού περισσότερο χρόνο. Θέλω ξανά να επαναλάβουμε μία φράση. Είπατε ότι ναι, okay, δεν προσφέρεται για μικροπολιτική το εθνικό ζήτημα όπως έχει ανακύψει. Όλοι ενωμένοι, κυρία Γιάμαλη. Όλοι ενωμένοι. Μα δεν λέτε τα ίδια, κύριε Καλιάνο μου. Τι εννοείτε, δεν λέμε τα ίδια. Εννοώ ότι από τη μία ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να εφαρμοστούν οι κυρώσεις που είχαν μαζί με την Κύπρο από κοινού πιέσει την Ευρωπαϊκή Ένωση τον περασμένο Ιούνιο. Ο κύριος Κοτζιάς, ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών, είπε να επιβληθούν κυρώσεις στη Λιβύη, που είναι ο πιο αδύναμος κρίκος. Το κίνημα αλλαγής θέλει πιο σκληρή πολιτική και συνάντηση των πολιτικών αρχηγών. Ο κύριος Μπούμπας είναι πολύ πιο μάχημος και η ελληνική λύση και λέει ότι... Πείτε εσείς τη θέση σας με μια φράση, κύριε Μπούμπα, γιατί δεν μπορώ μπορεί, να... Δεν μπορεί να δονείται την παραπολέμου η Τουρκία και εμείς να χορεύουμε τσιφτετέλη. Αυτό. Χτυπάνε την παραπολέμου. Τελεία, κύριε Μπούμπα μου, να μείνουμε εκεί. Πολιτική λοιπόν, με κομμάτι δεν λέτε τα είπαμε. Ίδια, εγώ αισθάνομαι. Και αισθάνομαι επίσης ότι και από την πλευρά της Τουρκίας. Φυσικός, δηλαδή εννοείται ότι. Δεν λέτε τα ίδια η Νέα Δημοκρατία με τα. Ακριβώς. Άρα. Και η Τουρκία πλέον έχει μπει σε μια νέα λογική και μια νέα στρατηγική με τη γαλάζια πατρίδα και όλο αυτό που βλέπουμε να ξεδιπλώνεται μπροστά μας. Οπότε μήπως είναι μια καλή στιγμή να σηκώσετε τους τόνους. Εμείς θα πρέπει να δείξουμε ότι είναι άστοχες, αβάσιμες και ανεδαφικές όλες αυτές οι αντιλήψεις των γειτόνων μας, των Τούρκων. Σε ό,τι αφορά στο συγκεκριμένο μνημόνιο και σε όλες αυτές τις δηλώσεις οι οποίες γίνονται τελευταίο καιρό. Όχι μόνο από τον Ερντογάν, αλλά και από άλλους εκεί. Επιμένω στο γεγονός ότι σε τέτοιου είδους θέματα, στα εθνικά θέματα, στα σοβαρά θέματα, στα θέματα που αφορούν όλους τους Έλληνες, θα πρέπει να έχουμε κοινή γραμμή. Δηλαδή να υπάρχει εθνική Ελλάδος η οποία θα συζητήσει για τα συγκεκριμένα θέματα. Νομίζω ότι ο κύριος Δένδιας ενημέρωσε όλους τους εκπροσώπους των υπόλοιπων πολιτικών κομμάτων διεξοδικά, αναλυτικά και. Νομίζω ότι δεν θα είναι περίεργο τις επόμενες ημέρες να δούμε και άλλες αναλύσεις και άλλες συζητήσεις σε ό,τι αφορά στο συγκεκριμένο θέμα για να είναι ενήμεροι όλοι. Από εκεί πέρα θα βρεθεί μια κοινή συνισταμένη. Προφανώς είναι η κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία. Προφανώς είναι αυτή η κυβέρνηση είναι αυτή η οποία έχει τον πρωταρχικό ρόλο στο σχεδιασμό του στρατηγικού, της στρατηγικής πορείας που πρέπει να χαράξουμε. Mm-hmm. Αλλά από εκεί και στη συνέχεια νομίζω ότι πρέπει να ακουστούν και οι απόψεις και των άλλων κομμάτων, αν είναι λογικές. Και τι λέει γιατί η λογική. Γιατί δεν ζητάτε τη σύγκληση της Συνόδου των Χωρών του Νότου, γιατί τη σνομπάρετε, επειδή την έκανε ο Τσίπρας. Εντάξει, των Χωρών του Νότου τώρα, αυτές είναι. Είναι ένας μοχλός πίεσης για διεθνοποίηση του θέματος. Μπορούμε να το διεθνοποιήσετε, θέλετε κι εσείς. Μα προφανώς και το έχουμε διεθνοποιήσει το θέμα. Προφανώς και είναι ενήμερες όλες οι χώρες αυτή τη στιγμή. Μέσω του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, πάλι μέσα στο Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δηλαδή έχουν ενημερωθεί πάντες. Γι' αυτό ξεκινάμε σιγά-σιγά αυτό που σας είπα και προηγουμένως. Και μπαίνουν στη διαδικασία αποχλιαρές να είναι πλέον πιο στεναρές. Οι αντιδράσεις και της Ευρώπης αλλά και της Αμερικής. Μάλιστα. Θα τα δούμε και τις επόμενες ημέρες. Πάντως, τελειώνω με αυτό. Θέλει σοβαρότητα. Σαφές. Και όχι φόβο. Δεν θα πρέπει να φοβούνται οι Έλληνες πολίτες. Δεν θα παραδώσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Εδώ είμαστε και θα απαντάμε όπως ακριβώς πρέπει στους Τούρκους. Όχι όμως όπως λένε εκεί στην ελληνική λύση, ότι πάμε πόλεμο. Δεν είπαμε εμείς πάμε πόλεμο. Που λέω λόγο. Εντάξει. Το ρητό κατά του Θεοκηδίδη, αν θες είναι ετοιμάσου για πόλεμο, εμείς απλά λέμε ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει αισθανθεί την ανάσα της Ελλάδος στην Τουρκία. Έτσι, γιατί εδώ δεν χαράζουμε καν. Αυτό που είμαστε και λίγο πιο κοντούλιδες. Οριοθέτηση. Θα μου επιτρέψετε. Έτσι, δεν έχουμε οριοθετήσει καταρχάς, κύριε Καλιάνο, αποκλειστική οικονομική ζώνη. Όχι τώρα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Είπε ο κύριος Κοντζιάς, για να τον επαναφέρω, ότι. Α, να κύριε Ψυχογέ, τώρα σας βάζω στα δύσκολα νερά της διπλωματικής. Και ήταν και ευαίσθητα τα θέματα που άγγιξε ο κύριος Κοντζιάς πριν στο δελτίο του Γιώργου του Μελγκόνη. Ο κύριος Κοντζιάς είπε ότι είχε ετοιμάσει και είχε προχωρήσει την προετοιμασία για χάραξη της ΑΟΣ, αλλά μετά ο κύριος Κατρούγκαλος είπε ότι δεν ήμασταν έτοιμοι και η ελληνική κυβέρνηση και μετά είπε ότι και η κυβέρνηση Μητσοτάκη το έθαψε το θέμα, δεν το παρέπεψε απλά στις καλένδες. Μήπως κι εσείς
είχατε έτσι μια περίεργη στάση απέναντι στην Τουρκία. Γιατί εγώ θυμάμαι όταν είχε έρθει ο κύριος Ερντογάν, η Νέα Δημοκρατία έλεγε ότι δεν θέσατε τα θέματα, ότι ήσασταν δειλοί, ότι ήσασταν ενδοτικοί, ότι κάνατε όλα τα χατήρια στον Ερντογάν. Οπότε μήπως είναι πάγια στάση αντιπολιτευτική να λες ότι ο άλλος τα κάνει καλά? Κοιτάξτε, καταρχάς, όταν είχε έρθει ο κύριος Ερντογάν στην Ελλάδα, ενώ πραγματικά ακούγαμε από τη Νέα Δημοκρατία ότι δεν πρέπει να του δώσουμε βήμα και όλα αυτά που λέτε περί υποχωρητικότητας, ήταν η πρώτη φορά που τέθηκαν δημόσια, όπως θυμάστε, όλα τα ζητήματα με βάση τις ελληνικές θέσεις, δυναμικά, χωρίς λονταρισμούς προφανώς, αλλά και με έναν αντίλογο στιβαρό, ο οποίος έλεγε ακριβώς σε αυτά τα οποία έλεγε ο Ερντογάν στο πρώτο μέρος συζήτησης, στη συνέντευξη τύπου τα είχε ξεχάσει. Γιατί απαντήθηκαν. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το θυμόμαστε όλοι. Και ήταν μια σημαντική στιγμή. Επίσης, θυμόμαστε πολύ καλά το γεγονός ότι όταν γινόντουσαν όλες αυτές οι τριμερείς ή τετραμερείς συναντήσεις σε όλο το πλαίσιο της Ανατολικής Μεσογείου που είχε πάρει την πρωτοβουλία ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι και εκεί υπήρχε ένας σκεπτικισμός, κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία και λιγότερο από άλλες δυνάμεις, οι οποίες όμως απέδωσαν, διότι δημιουργεί ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορείς να κινηθείς και να διεκδικείς καλύτερα τα συμφέροντά σου. Επίσης, η Συμφωνία των Πρεσπών, την οποία θυμόμαστε πολύ καλά τι έλεγε η Νέα Δημοκρατία και τώρα θα την τηρήσει, θα την τιμήσει η Συμφωνία και θα βοηθήσει και σωστά την Βόρεια Μακεδονία να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι και αυτή έπαιξε ένα ρόλο ασπίδας ως προς τις τουρκικές διεκδικήσεις στα βόρεια σύνορά μας. Επομένως, ήταν πολυεπίπεδες οι κινήσεις και με τις χώρες του Νότου, που είπατε. Που είχε να κάνει και με το προσφυγικό, γιατί και αυτό είναι ένα σύνθετο θέμα που συνδέεται με αυτά. Όπως επίσης και με όλες τις διεκδικήσεις που γίνανε στα διεθνή φόρα, από εμάς που πηγαίναμε στο Συμβούλιο της Ευρώπης, μέχρι τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, μέχρι τους υπουργούς μας και όλες τις δυνάμεις που είχαμε για να διεθνοποιήσουμε το θέμα και να ζητήσουμε τα αυτονόητα, δύο πράγματα. Τις ευρωπαϊκές κυρώσεις για τις παράνομες ενέργειες στη Κυπριακή ΑΟΣ, που έγινε Πολάκης και βέβαια έγινε δεκτό, και από εκεί και πέρα. Και τις κυρώσεις πρέπει να ζητήσουμε τώρα συλλογικά απέναντι στην παράνομη συμφωνία Τουρκίας και Λιβύης. Και βέβαια τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που δεν πρέπει να τα ξεχνάμε, διότι αυτά είναι σημαντικά να εντός ορών. Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό να εφαρμόζονται για να αποφεύγονται καταρχήν ατυχήματα και παρανοήσεις. Και βέβαια και το κομμάτι των λαών, μην το ξεχνάμε, δεν είναι μόνο η Τουρκία και η Ελλάδα οι κυβερνήσεις, είναι και οι λαοί, οι οποίοι για παράδειγμα με τη σύνδεση του Λαβρίου με τη Σμύρνη. Είχαν να κερδίσουν πολλά και τουριστικά και πολιτιστικά και εμπορικά από την γραμμή αυτή, η οποία δυστυχώς τερματίστηκε πολύ προώρα. Μάλιστα. Επομένως, αυτή είναι η θέση. Ο κύριος Κοντζιάς θεωρώ ότι και με το επιτελείο το οποίο υπήρχε όλα τα προηγούμενα χρόνια έκαναν μια εξαιρετική δουλειά στο Υπουργείο Εξωτερικών. Αυτό έκανε τη διαφορά και το αναγνωρίζουν όλοι διεθνώς. Και νομίζω ότι δεν τίθεται ζήτημα ως προς και τη στρατηγική και την προετοιμασία και την αποφασιστικότητα της ελληνικής κυβέρνησης τα προηγούμενα χρόνια. Κύριε Παραστατίδη. Να πω κι εγώ, να μείνω στα διεθνή κι εγώ. Δεν θα πανταλού, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δεν θα πανταλού, είναι το μόνο σίγουρο. Στην αστική εσείς ως κοινά βλέπετε τάσεις κατευνασμού. Αλλά αν ξεκινήσετε πάλι, όπως λένε εδώ οι τηλεθεατές μας στο Twitter, κάνοντας κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ, θα σας... Αν επαναφέρετε στην τάξη. Ωραία, ξεκινήσατε την κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν. Όχι, δεν θα κάνω κριτική. Εν προκειμένου, θεωρώ ότι δεν υπάρχουν λιγότερο και περισσότερο πατριώτες σε αυτά τα ζητήματα. Και το βασικό είναι και το διαχειριστικό. Δηλαδή, οι ικανότητες να μπορέσουμε σε αυτή την περίπτωση να διαχειριστούμε αυτή την υπόθεση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και τον εθνικά συμφέροντα. Εδώ λοιπόν δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι διμέρες, δεν αφορά δύο μόνο χώρες και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άρα δεν συζητάμε μόνο για τις αμυντικές μας ικανότητες πια, αλλά συζητάμε και για τις συμμαχίες μας. Και εκεί παίζει ρόλο η πολιτική, η διπλωματία, άρα και οι ικανότητες. Εδώ απαιτείται σίγουρα ένα εθνικό σχέδιο το οποίο φάνηκε ότι δεν το είχαμε και εμείς αυτό που λέμε ως κίνημα αλλαγής είναι ότι χρειάζεται... ένα εθνικό σχέδιο. Χρειάζεται, ζητήσαμε τη σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών να πορευθούμε από κοινού, να δείξουμε και να στείλουμε ένα μήνυμα και στη χώρα ότι είμαστε συμπαγείς, ότι είμαστε ενωμένοι σε αγροθιά, αλλά και κυρίως προς τα έξω ότι κάποια πράγματα δεν τα διαπραγματευόμαστε. Να οριοθετήσουμε τις κόκκινες μας γραμμές και γενικότερα να διεθνοποιήσουμε προφανώς το ζήτημα, αλλά γιατί να το διεθνοποιήσουμε.
διότι και η Τουρκία πρέπει να έχουν γνώση και οι πολίτες, έτσι, η επιχειρηματολογία της βασίζεται στο διεθνές δίκαιο, σε συνθήκες του διεθνούς δικαίου και παραδείγματα. Εμείς αυτό που όμως, αν θέλετε, έχουμε υπογράψει και έχει έτσι πολύ σημαντική αξία ως συνθήκη, είναι αυτή του δικαίου της θαλάσσης, η οποία έχει 167 υπογραφές χωρών. Άρα είναι μια πολύ σημαντική συνθήκη. Δεν είναι της Τουρκίας, δεν είναι του Ισραήλ, δεν είναι και των ΗΠΑ. Αυτό όμως δεν αναγνώρισαν τελικά οι ΗΠΑ, το έχουν αναγνωρίσει. Λοιπόν, είναι μια πολύ σημαντική. Άρα δηλαδή η διεθνοποίηση έχει, αν θέλετε, αξία και για έναν παραπάνω λόγο, διότι η επιχειρηματολογία της Τουρκίας βασίζεται σε προγενέστερες του δικαίου της θαλάσσης, αν θέλετε, επιχειρηματολογία τέλος πάντων. Mm-hmm. Αυτά σε σχέση με τα διεθνή. Θα ήθελα να πω και για τους διοικητές των νοσοκομείων. Όχι, όχι, να χαρείτε. Γιατί αναφερθήκατε ότι και η Τουρκία βασίζεται σε κάποια θέματα του διεθνούς δικαίου κτλ. Εννοώ ότι η επιχειρηματολογία της δεν είναι αυθαίρετη. Βασίζεται σε περιπτώσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με διεθνείς συνθήκες. Όμως η διεθνοποίηση. Όχι, έχει να κάνει με την έκταση τους φυσικούς πόρους, είναι παραδείγματα νομίζω Γερμανίας, Δανίας κτλ. Μήπως θέλετε να πείτε ότι έχει μεγάλη ακτογραμμή και η Τουρκία, μικρότερη από την Ελλάδα. Εννοείται. Να το πούμε αυτό για τους να ξέρουν. Και επομένως έχει και αυτή κάποια ΑΟΖ. Έχει κάποιες θαλάσσιες ζώνες. Βάσει κάποιων παλαιότερων έτσι. Προσπαθώ να καταλάβω τι εννοείται. Για να γίνει στη Γερμανία, Δανία και σε άλλες δύο χώρες. Στις διεκδικήσεις ως προς τους φυσικούς πόρους έλαβαν υπόψη όχι την ΑΟΖ ή την υφαλοκρηπίδα, αλλά το χερσαίο έδαφος και τον πληθυσμό. Καλά, και δεν έχουν και θάλασσα άλλες, πέρα της Δανίας. Ήταν σε ποτά, λέτε ότι υπάρχει κίνδυνο συνδιαχείρισης, δηλαδή. Εγώ λέω απλά ότι το δίκαιο της θάλασσης είναι ισχυρό, είναι μια ισχυρή συνθήκη την οποία αλλά δεν είναι η μόνη, λέτε. Αλλά δεν είναι η μόνη και εδώ θα πρέπει να έχουμε και γνώση και να ξέρουμε πώς θα κάνουμε τη διαχείριση. Μάλιστα. Εγώ δεν θέλω. Δεν θα πω τίποτα τώρα. Για να μιλήσει και ο κύριος Μπούμπας, οπωσδήποτε και ο κύριος. Ερωτήσεις κάνουμε προς το παρόν. Κύριε Μπούμπα μου. Παρακαλώ. Λοιπόν, ακούστε. Πάμε πόλεμο. Αυτό θέλει η ελληνική λύση. Για να σας ρωτήσω πώς το σκέφτεται ο κόσμος. Αυτό το βυθίσατε. Το χώρα. Ήταν ανδρεία από μια πολιτική φυσιογνωμία που σηματοδότησε την νεότερη πολιτική ιστορία της χώρας. Αλλιώς θα τις καταργήσουμε και τις φρεγάτες και τα υποβρύχια. Και αυτό δεν σημαίνει ότι κάνουμε πόλεμο, αλλά αυτά γιατί τα έχουμε. Διακοσμητικά στοιχεία, τουλάχιστον ούτε στις δικές μας, ούτε στα δικά μας χωρικά ύδατα να πλέουν. Ένα λεπτό. Η εξωτερική μας πολιτική είναι τεθλασμένη, κυρία Γιάμαλη. Δεν είναι ευθεία. Όπως πάλι και να το με κάνουμε. Λόγια του Σαμαρά, εσείς της ελληνικής λύσης μου βάζετε δεν και ξέρω, εγώ μπερδεύομαι. Εμείς δεν χτυπάμε το Σαμάρι. Εμείς χτυπάμε πραγματικά εκεί που πονάει. Και αυτή τη στιγμή εκεί που πονάει. Σαμαράς διαβάζει πρώτο. Έτσι. Εκεί που πονάει. Τρία είναι τα νησιά που καθορίζουν τη δική μας ΑΟΣ. Πρέπει να παραδεχτείτε κάτι για τον επικεφαλής μας. Για από πότε φώναζε ο Κυριάκος ο Βελόπουλος για υδρογονάθρακες, για φυσικό αέριο, αυτός ο γραφικός και από την κυβέρνηση του Σαμαρά ήταν γραφικός και από τις προγενέστερες, δεν μιλούσε για φυσικά αποθέματα. Γιατί σήμερα η μάχη, γιατί γίνεται κύριε, για τον ορυκτό πλούτο δεν γίνεται, για τα συμφέροντα των πολυεθνικών ΕΚΟΝ, είναι η Ντέξακο, η Μόμπιλ και πόσες άλλες εμπλέκονται σε αυτό το παιχνίδι. Άλλες πάνε με την Τουρκία, άλλες πάνε κάτι άλλο. Κάποιοι έρχονται και με εμάς. Έχουμε και μια τριμερή Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, κάνουμε δουλίτσα. Εμείς τι ζητάμε εδώ και μήνες, από τότε που έχει εκλεγεί η Νέα Δημοκρατία, ζητούμε να συζητήσουμε επιτέλους για τα εθνικά μας ζητήματα. Ναι. Το μόνο που δεν έχουμε συζητήσει μέσα στην Ολομέλεια είναι αυτό. Γιατί να μην υπάρχει ένα σταθερό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής. Το θεσπίσανε. Το θεσπίσανε. Τώρα ενημερώνονται εκ των υστέρων τα κόμματα. Τι εκ των υστέρων. Δύο δεκαετίες. Όχι, λέει για το άλλο Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής που είχε προτείνει ο Θοδωράκης και το θέσπισαν και αυτό. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Τώρα ενημερώνει η κυβέρνηση τα κόμματα. Δεν έπρεπε να έχουμε προετοιμαστεί. Καταρχάς, δεν έχουμε οριοθετήσει τη δική μας αποκλειστική οικονομική ζώνη. Είναι έτσι. Συμφωνούμε σε αυτό. Τρία δεν είναι τα νησιά. Μεγίστη, Καστελόριζο, Στρογγύλη και νησί της Ρο. Αυτά δεν καθορίζουν τη δική μας ΑΟΣ. Γι' αυτό φώναζε και ο Βελόπουλος. Οριοθετήστε την ΑΟΣ γιατί. Η δική μας ΑΟΣ τέμνει της Κύπρου. Η Κύπρο με τη συνέχεια τέμνει το Ισραήλ. Άρα συμφωνείτε με τον Κοτζιά. Που είπε ότι έπρεπε αυτό να έχει ήδη γίνει και ότι για την οριοθέτηση, κυρία Γιάμαλη, ναι, υπάρχει μία πιστοχώρηση. Για τον κύριο Κοτζιά, αλλού είναι το θέμα. Για την προδοτική συμφωνία των Πρεσπών. Μην πάμε, πάμε εκεί να χαρείτε. Δεν μπορώ να ακούσω ότι υπήρχαν απειλές στα βόρεια σύνορα όταν 1.387 ελληνικές επιχειρήσεις δίνουν τα χρήματά τους στα Σκόπια. Είναι μια άλλη παράδοση. Σκεφτείτε εσείς που ήσασταν αντί της συμφωνίας. Πώς είπατε, τον αέριο χώρο ούτε μαχητικά έχουν στα Σκόπια, αλλά μπορούσαν με τη διείσδυση την οικονομική.
εκεί. Ένα τώρα τον ελέγχει η Ελλάδα. Ποιο τον έλεγχε. Τον ελέγχει, πάλι τον ελέγχει. Ακούστε να δείτε, ο έλεγχο είναι οικονομικό στα Σκόπια. Έχω πάει, έχω δει τι επιχειρήσει και έχω κάνει ρεπορτάζ. Είναι εξαρτημένοι από εμά οι Σκοπιανοί εδώ και χρόνια. Τα λάθη είναι δικά μα. Μην πάμε σε αυτήν την παράμετρο, γιατί θα μπορούμε να μιλάμε για πάρα πολύ ώρα. Δεν έχουμε πάρα πολύ ώρα. Κατάγομαι από τι αίρε και το νιώθω. Για να δείτε και χάρτε που κυκλοφορούν στι αίρε από Σκοπιανού μέσω των Βουλγάρων του Εφεμερό. Καλά, και στην Τουρκία κυκλοφορούν χάρτε. Δεν πάμε με του εθνικιστέ τη κάθε χάρτε που το διεκδικούν από τον πόλεμο και μετά του 40 οι Βούλγαροι που πουλήσαν του τίτλου. Ελάτε, για το θέμα τη εξωτερική πολιτική πρέπει να είναι σταθερό. Δεν έχουμε βρει κοινή συνισταμένη. Δυστυχώ. Μπορούμε να βρούμε. Αλλά η οριοθέτηση ύστερα, το αμυντικό δόγμα Ελλάδα-Κύπρου έπρεπε να είναι πιο συμπαγέ εδώ και χρόνια και από τι προηγούμενε κυβερνήσει. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει να σα πω κάτι. Κατεβάζουν γεωτρύπανο αύριο όπω απειλεί ο Ερντογάν. Νοτίω τη κρίση. Τι κάνουμε εμεί. Το βλέπουμε. Το χαιρετάμε. Πάνε εκεί οι φρεγάτες, πάνε εκεί τα υποβρύχια. Δεν σημαίνει. Και μόνο η παρουσία εκεί, κυρία Γιάμαλη, αρκεί. Δεν έχουμε καν παρουσία σε πάρα πολλά Μάλιστα. περάσματα και τρύπες του Αιγαίου. Κάτι άλλο. Στα παράλια της Μικράς Ασίας πιέζεται ο Ερντογάν από τους tour operators εκεί. Θα έχουν μεγάλο πλήγμα. Ναι. Ελέγχει τα βάθη της Ανατολής ο Ερντογάν. Ναι. Το θέμα είναι άλλο. Μπορούμε να βρούμε συμμαχίες, αλλά επιτέλους και η Ελλάδα να σηκώσει ανάστημα. Δεν πάει άλλο. Όσο υποχωρείς, έχουμε 10.000 νησιά και βραχονισίδες. Δεν είναι σχήμα λόγου. Μπορεί η Φιλανδία να είναι η χώρα των 1.000 λιμνών. Εμείς είμαστε η χώρα των 1.000 νησιών. Έχει χώρα... γυναίκα πρωθυπουργό τώρα, 34. Και κάτι άλλο. Η χώρα που έχει τις περισσότερες αποκλειστικές οικονομικές ζώνες ναι. αυτή τη στιγμή, αλλά τον κόσμο και ξέρει το δίκαιο της θάλασσα πώς καθορίζεται η ΑΟΣ, είναι διαφορετικά στη στεριά που είπατε κύριε Παστατήδη. Στη Δανία είναι αλλιώς τα πράγματα με βάση το δίκαιο της θάλασσας πώς τελεία. Καθορίζεται μια ΑΟΣ. Είναι η Γαλλία. Γι' αυτό αν δείτε η Γαλλία από την πρώτη στιγμή ξέρει τι σημαίνει δίκαιο της θάλασσας αυτή τη στιγμή και επέκταση σε ό,τι αφορά την αποκλειστική οικονομική ζώνη. Που και ο Βελόπουλος όταν μιλούσε για ΑΟΣ το 2000 όλοι τον κοιτούσαμε έτσι. Το γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια. Αφήνω που είναι ο πρόεδρος του κόμματος και ως δημοσιογράφος. Γνωριζόμαστε από το 1996. Εμείς δεν ξέραμε τι σημαίνει ΑΟΣ. Το ακούγαμε γενικά και αόριστα. Μάλιστα. Και δεν έχουμε οριοθετήσει ακόμη κάτι. Την υφαλοκρηπίδα πότε την ακούσατε πρώτη φορά. Την υφαλοκρηπίδα από τη δεκαετία του 80. Έτσι. Για τα 6 ή τα 12 ναυτικά μέλια που είναι κάτω μπέλη για τους Τούρκους. Ανδρέας Παπαδρέου. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Τότε βγήκε η υφαλοκρηπίδα. Έτσι. Οπότε κάποια στιγμή από εδώ και πέρα δεν υπάρχει φόβος, δεν πρέπει να υπάρχει φόβος. Εγώ θα συμφωνήσω σε αυτό. Πρέπει όμως να γίνει λίγο πιο αισθητή η παρουσία μας με σοβαρότητα, αλλά και ένα ισχυρό κράτος το οποίο έχει στρατό, έχει ναυτικό, έχει αεροπορία. Βλέπουμε τι γίνεται καθημερινά με τις αερομαχίες. Δεν λέω. Σίγουρα ο γείτονας έχει ιμπεριαλιστικές τάσεις και οραματίζεται παλιές Οθωμανικές αυτοκρατορίες. Κύριε Μπούμπα, μου πρέπει να βάλετε μια τελεία, θα γιατί βάλω, είστε καταιγιστικός. Θα βάλω την τελεία, αλλά και εμείς πρέπει να πούμε αυτό που σας είπα προηγουμένως. Πολιτικά τα κόμματα, πολιτική όντως με κόμμα εδρακά κύτταρα, στο έθνος δεν υπάρχει διαπραγμάτευση, υπάρχει τελεία. Οπότε βάζω μια τελεία. Ναι, ναι. Πρέπει επιτέλους να έχουμε και μια υπερηφάνεια. Ο κύριος και κύριε Ζαβέ, εσείς σίγουρα επειδή βλέπω ότι είστε και πρόεδρος του Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Πόσο βλέπετε να συνδέεται τώρα το μεταναστευτικό με όλα αυτά που συζητάμε αυτή τη στιγμή? Κοιτάξτε, είναι άμεσα συνδεδεμένα, γιατί το μεταναστευτικό χρησιμοποιείται και ως μοχλός πίεσης για την επίτευξη άλλων πολιτικών στόχων και γενικότερης πολιτικής στο γεωγραφικό χώρο μέσα στον οποίο κινούμαστε. Θέλω όμως να ξεκινήσω να βάλω λίγο τα πράγματα σε μια σειρά. Το ένα είναι ότι ο πολιτικός, ο οποιοσδήποτε πολιτικός, όταν κυβερνάει, κρίνεται για το έργο του. Δεν κρίνεται για τις δηλώσεις που κάνει εκ των υστέρων ότι είμαι έτοιμος ή δεν είμαι έτοιμος να κάνω κτλ. Γιατί, όπως είδατε, διαψεύδεται ακόμη και από τους ίδιους συνεργάτες του. Εννοείται τον κύριο Κοντζιά τώρα, εσείς. Το αναφέρω αυτό πίσω ο καθένας. Ναι, γιατί το να λέω. Υπάρχουν πράγματα που έχουν μια προεργασία. Ναι, και η προεργασία ναι, υπήρξε. Όταν μια μέρα στην άλλη δεν βγαίνει και λες. Τέσσερα χρόνια, τρία χρόνια πάνω. Δεν ιχνογραφείς κάτι. Και σου έμεναν δύο μήνες ακόμη και δεν πρόλαβε στους δύο μήνες. Μπορώ να πω ότι μπορεί να είναι αλήθεια. Τέσσερα χρόνια, τέσσερις δεκαετίες δεν το κάναμε. Τώρα μιλάτε για Να συμφωνήσω μαζί σας. Εγώ αλλού που θέλω να καταλήξω. Ναι. Ότι πρέπει να κρίνουμε πάντα αυτό το οποίο έχει κάνει. Από εκεί και πέρα για τον καθένα από εμάς είναι εύκολο να δηλώσει οτιδήποτε άλλο. Εγώ θα μείνω σε μία δήλωση που έκανε ο κύριος Κοντζιάς, η οποία ακούγεται ευχάριστα. Αυτό δηλαδή το ότι εμείς πρέπει να πιέσουμε την Ιταλία, να πιέσουμε μάλλον τη Λιβύη, απαιτώντας από την Ευρώπη να κόψει τις επιχορηγήσεις που δίνει προς την Λιβύη. Αυτό όμως έχει γίνει μέσα από συμφωνία με την Ιταλία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να μπορεί η Ιταλία να
μπλοκάρει κατά ένα αριθμό αυτούς που έρχονται από τη Λιβύη και να, και να στέλνει πίσω κάποιους από αυτούς πίσω στη Λιβύη, αυτοί που δεν... Κατά αναλογία όπως δίνει η Ευρώπη, ναι, χρήματα στην Τουρκία. Σε εμάς λοιπόν έχει γίνει με την Τουρκία, άσχετο αν δεν τηρείται, αλλά δίνει χρήματα. Εάν μπούμε σε αυτή τη λογική και πιέσουμε εμείς για να πιέσουμε τη Λιβύη, η Ιταλία η οποία θίγεται δεν θα κάνει κάτι αντίστοιχο προς τη δικιά μας πλευρά. Οπότε, εάν κοπούνε και χαλάσει και αυτή η συμφωνία που υπήρχε με την Τουρκία, είναι προφανές ότι οι ορδές που θα έρχονται μετά θα είναι ανεξέλεγκτες. Άρα, δεν βγάζουμε τα μάτια μας μόνοι μας σε τέτοιες περιπτώσεις. Μπορεί να λέμε πράγματα που ακούγονται, πάντως, ωραία, αλλά δεν είναι εύκολο. Εγώ να μην σταθώ στο επιχείρημα αυτό καθ' αυτό, αλλά να σας πω το εξής. Πρέπει να πάρθουν μέτρα και συγκεκριμένα για τη Λιβύη. Υπάρχει απόφαση που λέει ότι απαγορεύεται να παίρνουν όπλα και η Τουρκία στέλνει όπλα. Και τώρα λέει θα στείλω και στρατό. Κάποιος να το σταματήσει αυτό. Αν όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ποιος το κάνει, Ελλάδα. Ένα ακόμη σημείο, γι' αυτό είπα τα βάζουμε στη σειρά. Όπως υπόθηκε λοιπόν προηγουμένως, είχαμε πιέσει την Ευρωπαϊκή Ένωση όταν μπήκε στην ελληνική ΑΟΖ η Τουρκία και έστελνε τις φρεγάτες της, έκανε τις γεωτρήσεις και πήρε κάποια μέτρα. Τα μέτρα αυτά τα οποία πήρε η Ευρώπη και τα εξήγηλε, πόσο τα εφάρμοσε. Από ό,τι είδαμε δεν εφαρμόστηκε τίποτα, για κάποια οικονομικά μέτρα μιλάμε. Και θέλω να πω το εξής, ότι όταν κάνεις πολιτική, το πρώτο που κοιτάς είναι τη δυνατότητα που έχει ο αντίπαλός σου απέναντι σε αυτό που είναι και τη δυνατότητα τη δικιά σου, το ένα. Το δεύτερο είναι το διεθνές περιβάλλον, τον ευνοεί ή δεν τον ευνοεί. Διότι δεν είναι πάντα το ίδιο. Συγκρίναμε, ας πούμε, τότε που είπαμε το βυθίσατε το χώρα που η Ελλάδα είχε μια άλλη δυναμική σε σχέση με την Τουρκία. Υπήρχε το 7 προς 10, σας θυμίζω, σε σχέση με τις δυνάμεις που είχαμε. Οπότε ήταν πολύ πιο εύκολο να μπορεί να την αντιμετωπίσεις. Και αν θέλετε, αν κρίνουμε τώρα από το πώς χειρίστηκαν την Τουρκία στο θέμα του Ιράκ, δηλαδή το ότι ενώ οι Αμερικανοί φωνάζαν από τη μια πλευρά, μετά τη χαϊδεύανε. Θυμίζω ότι κάποια στιγμή οι Ρώσοι ήταν απέναντι και θέλανε, όταν είχα ρίξει το ρώσικο αεροπλάνο, μετά ακολουθούσαν και συνεργαζόντουσαν μαζί με την Τουρκία. Έχουμε σκεφτεί ότι η Τουρκία πιθανότατα εξυπηρετεί κάποιους γεωπολιτικούς στόχους που έχουν αυτές οι χώρες εκεί και κάποιες συμφωνίες που έχουν ήδη ότι διαμορφωθεί. Το πολύ καλά αυτό. Έτσι, και αφού το ξέρουμε λοιπόν, άρα καταλαβαίνουμε και τη δυσκολία που έχουμε εμείς. Άρα να μπορέσουμε... μην κάνουμε τίποτα. Δεν είπα αυτό. Είπα απλώς ότι όταν κάνεις πολιτική, αναλύεις ακριβώς όλα αυτά τα δεδομένα για να μπορέσεις να επιλέξεις μετά τα επιλέγματα. Ναι, αλλά η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη δεν είναι χθεσινή. Ούτε η Νέα Δημοκρατία δεν είναι χθεσινό κόμμα. Τα ζητήματα αυτά τα συζητούσατε και όταν ήσασταν εσείς στην κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Τα ίδια θέματα συζητούσατε. Δεν απολογούμε, σας είπα ξανά, για όχι, όχι, λέω. Η κυβέρνηση δεν είναι χθεσινή για να πει ότι δεν τα έχει μελετήσει. Το αντίθετο σα λέω. Ο οποίο έχει αυτό το ρόλο. Το αντίθετο είπα. Ότι είπατε για την ανάλυση. Η ανάλυση υπάρχει, είναι δεδομένο. Ναι, δεν μπορώ να δεχθώ ότι στη Νέα Δημοκρατία κανείς δεν έχει αναλύσει τίποτα. Ναι, αλλά από ό,τι ακούσατε από τις προηγούμενες τοποθετήσεις, γιατί εγώ εκεί απαντάω, στις τοποθετήσεις που γίνανε, οι οποίες δείχνουν ακριβώς, δίνουν τάσεις αν θα πρέπει να κάνουμε το ένα, το άλλο κτλ. Και εγώ λέω πόσο εφικτό είναι αυτό το οποίο λέμε. Ένα που υπόθηκε ότι είναι ανέφικτο και το οποίο το αναφέρουμε, αλλά λέμε ότι είναι ανέφικτο, είναι μια εθνική πολιτική σε κάποια ζητήματα. Και δεν μιλάω για την εξωτερική πολιτική, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Εγώ θα μιλήσω εθνική πολιτική για το μεταναστευτικό. Ξέρετε, αυτό έχει τεθεί και στη Νέα Δημοκρατία από το συνέδριο του 2012 που με είχαν κεντρικό ομιλητή ως εμπειρογνώμονα, έτσι, όχι ως μέλη. Ναι, ναι. Εκεί λοιπόν τους είχα πει ότι πρέπει να, το πρώτο που πρέπει να κάνουν σαν προτεραιότητα είναι να ξεκινήσουν να φτιάξουν μια εθνική πολιτική για το μεταναστευτικό. Άκουσα προηγουμένως την κυρία Γιάμαλη να λέει ότι υπάρχουν τεράστιες διαφορές. Ξέρετε, αν ακούσετε τον κύριο Μουζάλα αυτά τα οποία λέει που χειρίστηκε το θέμα και δείτε και κάποιους σόφρονες από την άλλη πλευρά, θα δείτε ότι υπάρχει πολύ μεγάλο κοινό πεδίο για να μπορούν να συμφωνήσουν. Δεν θα συμφωνήσουν σε όλα, αλλά υπάρχει σίγουρα ένα πεδίο μέσα στο οποίο μπορούν να διαμορφώνουν και αυτή η πολιτική να πηγαίνει πάντα προς τα έξω. Κάποτε που ήμουν στο Κρατικό Ινστιτούτο και μετέφερα έξω τις θέσεις μας, όταν πήγαινα στην Ευρώπη και έλεγα «Ελάτε να μας βοηθήσετε, ας πούμε, γιατί δεν μας δίνετε και εμάς τη βοήθεια που θέλουμε για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε», μου λέγανε «Ποια πολιτική έχετε?». Διότι ήταν η Νέα Δημοκρατία, έλεγε άλλα. Ερχόταν το Πασόκ, έλεγε άλλα. Ερχόταν ο ΣΥΡΙΖΑ, έλεγε άλλα. Για την Ευρώπη είμαστε η Ελλάδα.
Δεν είμαστε ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε το Πασόκ, ούτε το ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, αλλά ο κόσμος ψηφίζει ένα κόμμα με ένα πρόγραμμα που λέει άλλα πράγματα. Όταν λοιπόν πηγαίνει κάθε φορά και αλλάζει αναδιετία, γιατί τότε είχαμε εκλογές και πολύ συντομότερα και αλλάζαμε την πολιτική μας, είναι προφανές ότι δεν ήμασταν και ισχυροί στη διαπραγμάτευσή μας απέναντι των Ευρωπαίων, στο τι θέλουμε να κάνουμε. Εμείς δεν έχουμε καταλήξει ακόμη στο τι θέλουμε να κάνουμε με το μεταναστευτικό στην Ελλάδα. Δεν έχουμε αποφασίσει πού θέλουμε να πάμε. Προηγουμένως αναφέρατε το δημογραφικό. Συνδέεται το δημογραφικό απόλυτα με το μεταναστευτικό. Θα μπορούσε να είναι λύση το μεταναστευτικό για το δημογραφικό. Έτσι όπως γίνεται, όχι. Τα βρήκαμε. Έτσι δεν. Ακούστε, αφήστε να μιλήσουμε. Σας άφησα. Δεν σας διέκοψα καθόλου. Δεν σας διέκοψα. Αλλά μπορείτε να λέτε τώρα το μεταναστευτικό θα λύσει το δημογραφικό. Μα δεν με ακούσατε. Είμαστε ψηλή μνήμη. Δεν πήρε μισό λεπτό. Για ποια Ευρώπη. Πείτε μόνο κράτη. Λοιπόν, για τη Μεγάλη Βρετανία. Η Δημοκρατία θα κάνει με Ελάτε, κύριε, τα έχουμε πάει τόσο καλά. Λοιπόν, η Μεγάλη Βρετανία, λοιπόν, επειδή είπαν να πούμε ένα παράδειγμα. Για απεικιοκρατίες, δηλαδή. Στη λογική του απαρχάει. Κοιτάξτε, είναι καλό να μιλάτε όταν ακούσετε τον άλλον που έχει πει και να τον αντικρούσετε. Δεν θα αντικρούσει κανείς κανέναν, γιατί πρέπει να κλείσω με τον καλό συνάδελφο. Να με αφήσει όμως να τον ολοκληρώσω, γι' αυτό λέω. Λοιπόν, η Μεγάλη Βρετανία, όπως ξέρετε, έχοντας κάνει αυτά τα πανεπιστήμια τα ιδιωτικά, που δεχόταν φοιτητές από όλο τον κόσμο, οι οποίοι πληρώνανε για να πηγαίνουν στη Μεγάλη Βρετανία, οι περισσότεροι από αυτούς τους φοιτητές μένανε μετά στη Μεγάλη Βρετανία, γιατί τους χρειαζόταν και τους χρησιμοποιούσαν. Μέσα από αυτό λοιπόν μετανάστε. Έπαιρνε ουσιαστικά, αλλά επέλεγε αυτούς που μπορούσε να προωθήσει μέσα στο δικό της χώρο. Εμείς εδώ δεν θέλουμε καν να συζητήσουμε. Μάλλον έχετε κοντή μνήμη για το τι έχει κάνει η Ελλάδα και πώς μετανάστευσαν. Κοιτάξτε, να πω ένα άλλο σημαντικό θέμα. Για ένα λεπτό. Αφορά όλη την Ελλάδα. Να σεβαστούμε, κύριοι, και τον νεαρότερο καλεσμένο της εκπομπής που έκανε μία παρέμβαση πριν. Κύριε Ζαβέ, έχετε ολοκληρώσει. Έχετε κάνει παρέμβαση εξάλεπτη μέχρι στιγμή. Είναι όμορφο. Λοιπόν, καλό είναι να με αφήσετε να ολοκληρώσω για να βγει το νόημα. Ολοκληρώστε. Εκείνο λοιπόν το οποίο θέλω να πω. Έτσι, εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι ότι αυτή τη στιγμή εμείς πρέπει να προωθήσουμε μια πολιτική η οποία ουσιαστικά να διεθνοποιεί, όπως είπατε, το θέμα, αλλά πώς. Μιλήσατε προηγουμένως και είπατε. Όχι, έλατε. Όχι, ξανακάνετε εισήγηση. Και οφείλω να αφιερώσω έστω 3 λεπτά σε ένα παιδί 20 χρονών. Ξέρετε, έχω μιλήσει λιγότερο από όλους. Ξέρετε, είναι τα κόμματα του κοινοβουλίου. Μιλήσατε λοιπόν. Απλώς, επειδή είπατε και οι λαοί πρέπει να μπλεχτούν, εγώ εκεί θα και τελειώσω. Πραγματικά και οι λαοί. Απλώς για να μπλέξεις τους λαούς μέσα πρέπει να βάλεις και τους διαμορφωτές της κοινής νόμης μέσα. Και οι διαμορφωτές της κοινής νόμης είναι τα πανεπιστήμια, είναι οι διεθνείς οργανισμοί, είναι τα Ινστιτούτα, είναι κύριε όλοι Ζαβέ. Αυτοί οι φορείς που συζητούν μεταξύ τους και μπορούν να περάσουν τις θέσεις προς τα έξω. Αυτό δεν το έκανε καμία κυβέρνηση. Είναι και 57. Έχω χρόνο. Ευχαριστώ, κύριε Μπουμπά. Κύριε Καλοκαιρινέ, έχω χρόνο για το βιντεάκι του. Έχουμε 2 λεπτά. Να παίξουμε το βίντεο και μετά να έρθουμε. Να παίξουμε το βίντεο το οποίο μόνο από έναν που το αρνήρτησε στο Facebook πήρε 100.000 views. Άλλες τόσες στο Twitter. Μετά το πήρε το Λούμπεν, το γνωστό χιουμοριστικό site, και έχει πάει στο 500.000. Πόσο έχει πάει δεν ξέρω. Πάμε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στο γιατί έκανε εντύπωση το ρεπορτάζ του Αποστόλη. Και ποιο είναι το κλίμα εκεί που είσαι? Καλησπέρα Γιώργο, βρισκόμαστε στην οδό Σολομού στα Εξάρχεια. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια ένταση, ωστόσο στην πλατεία Εξαρχείων υπάρχει ένα συγκεντρωμένο πλήθος. Περιμετρικά υπάρχουν δυνάμεις των ΜΑΤ και των ΙΜΕΤ. Μπορώ να πούμε ότι η αστυνομική παρουσία στο σημείο είναι ισχυρότατη. Αυτή τη στιγμή βλέπετε και δημιουργίες των ΜΑΤ να ανεβαίνουν προς την πλατεία Εξαρχείων. Έχουμε δει και προσαγωγές, όλο ένα και αυξάνονται, κυρίως ανήλικοι από ό,τι είδαμε. Υπάρχουν περιμετρικά κάποιες εκρήξεις, δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή στα παρακάτω ώστε να είναι νεκρό του λάμψης οι βόμβες Μολότοφ. Γενικότερα καθόλου τη διάρκεια της μέρας υπήρξαν κάποιες μικροσυγκρούσεις στα στενά γύρω από τα Εξάρχεια. Μάλιστα, να πω ότι πριν λίγο γίναμε και μάρτυρες ενός περιστατικού που ένας πολίτης βιντεοσκοπούσε, όπως κάναν και όλοι οι υπόλοιποι δημοσιογράφοι, φέτος βέβαια την ιδιότητα του πολίτη, βιντεοσκοπούσε τα τεκτενόμενα και γι' αυτό το λόγο τους δίθηκε ο λόγος από αστυνομικούς με πολιτικά, οι οποίοι αφού τους ζήτησε το λόγο και μετά από ένα μικρό διαπληκτισμό απάντησαν με τη φράση «έλα φέρ τον μέσα». Καταλαβαίνετε, αυτές είναι εκφράσεις και γενικά
συμπεριφορές, τις νομές που είναι βγαλμένες από ένα χρονοτούλα από άλλη εποχή. Δεν διστάζουν και μπροστά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης να επιδείξουν αυτή τη συμπεριφορά. Το παιδί δεν έκανε κάτι βίο, απλώς δεν σκοπούσε στο συμβάν. Και αυτό λόγο μας θυμίζει όλους ότι πρέπει να θυμόμαστε την ημέρα της κρατικής δολοφονίας του 16χρονου τότε Αλέξη Γεωργορόπουλου. Σήμερα θα ήταν 27 χρονών από τις σφαίρες του Επαμεινώντα Κορκονέα. Και χιλιάδες κατέβηκαν με παλμό δυναμικά στην πορεία που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο για να φωνάξουν το σύνθημα που όλοι μας ενώνει. Εμείς βλέπουμε πίσω σου, Αποστόλη, να εξελίσσεται κάτι σαν κυνηγητό. Φαίνεται να έχουν. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στο στούντιο. Έχεις ένα θάρρος, θα έλεγε κανείς, ιδιαίτερο. Όχι μόνο γιατί είπες τα όσα είπες μπροστά από τις δυνάμεις των ΜΑΤ και ενώ πριν είχαν μπουζουριάσει έναν πολίτη, αλλά και γιατί χρωμάτισες το ρεπορτάζ σου, το οποίο εγώ επαναλαμβάνω και σε συγχαίρω γι' αυτό, θεωρώ ότι ήταν άρτιο και συντακτικά και στην έκφραση της προσωπικής σου άποψης, Αποστόλη. Στα 21... Δεν φοβήθηκες λίγο? Όχι, γιατί να φοβηθώ? Αυτοί θα πρέπει να φοβηθούν το να χτυπήσουν ένα δημοσιογράφο και να αποδείξουν το πραγματικό τους πρόσωπο, το οποίο το έχει δείξει ο Μελίστας, το έχει δείξει ο Κορκοντέας και πάρα πολλοί άλλοι. Και να σου πω, βρε Αποστόλη, επιτρέψτε μου, κύριε, χωρίς διακοπή σε ένα νέο παιδί που έχει πολύ συγκεκριμένες απόψεις. Θέλω να σε ρωτήσω και το άλλο. Ο κύριος Πέτσας σήμερα έδωσε συγχαρητήρια στην αστυνομία που έκανε τη δουλειά της και δεν είχαμε ιδιαίτερες εντάσεις. Εσύ που ήσουν εκεί, ήσουν στην καρδιά των γεγονότων, έκανε τη δουλειά της η αστυνομία? Γιατί κάποιες φωτογραφίες που είδαμε μας προβλημάτισαν. Αλλά και ο εκπρόσωπος της αστυνομίας που είχαμε εδώ το βράδυ της Παρασκευής μας είπε ότι δεν μπορούμε να κρίνουμε από μια φωτογραφία. Το ίδιο πάνω κάτω μας είπε και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Και αν θυμάμαι καλά, ο αντιπρόεδρος που ας χρησιμοποίησε και τη φράση δεν είναι αυτό ακριβώς που είναι φαίνεται. Αυτό που νομίζετε, ναι. Αυτό λένε απατημένοι σύζυγοι συνήθως, που καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Εσύ είδες αστυνομική βία υπέρ με τη χρήση βίας? Ναι, και γενικότερα ας πούμε των αφημών πολίτες. Είδα πως τραβάγανε την κοπέλα που όλοι είδαμε στο βίντεο να τη σέρνουν και να έχουν σηκώσει την πλήρωση μέχρι το ζουτιέν. Από εκεί πέρα την άλλη την κοπελίτσα που ρίξανε στο έδαφος, ένας ματατζής που έπεσε πάνω να κάνει τάκλινγκ στο αμερικάνικο φούτμπολ. Χρησιμοποιώ αυτήν την έκφραση γιατί κάποιος αρχιφύλακας, δεν θυμάμαι ο Δημηρίτης, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, όταν ήταν στουρνάρι λίγο πιο κάτω, περιγελούσε διαπεριστατικό, γελάγανε και αυτό, λέγανε. Αυτό σε μάζα είχαν να αντιμετωπίσουν οι αστυνομικοί μάζα μπροστά του ή όχι? Όχι, καμία μάζα πολιτισμού. Μόνο στην πλατεία εξ αρχείων και εξαντλούν τη βιότητά του. Δεν ήταν παράδειγμα κάποιο μπλοκ, ας πούμε, διαδηλωτών. Όχι, θα αντιμετωπίζαν κάποια αντίσταση. Προφανώς θα κάνουν εκεί που μπορούν, εκεί που του παίρνει. Είναι ξεκάθαρο αυτό για τα ΜΑΤ. Και μπορώ να πούμε ότι ειδικά αυτό είναι λίγο και σοκαριστικό. Το γεγονός ότι χαριτολογούσαν περιστατικό, ότι ασκήσαν βία σε κόσμο και μπράβο σου, μικρό, όπως εδώ λέτε, μπράβο, ας πούμε, που είπα αυτό που είπα. Αυτοί λέγανε μπράβο που την έριξε στο έδαφος και θα πάρεις μεταγραφή στην Αμερική το για φούτμπολ και τέτοια. Το είδες και το άκουσες με τα μάτια. Ακριβώς. Αυτή η κοσμάρτυρας εγώ, ο ίδιος. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό, λοιπόν. Τους παίρνουν κάποιοι που δεν τους παίρνει, ας πούμε, να ενεργήσουν σύμφωνα με τον νόμο. Ναι, ήταν, ας πούμε, για παράδειγμα, οι πολίτες, δεν θυμάμαι ακριβώς την περιοχή που ήταν, που τους ρίξανε και pitbull, εκεί πέρα δεν κάναν τίποτα. Αντί να λέτε την κοπέλα, τη γυναίκα της προάλλες, τη γυναίκα της προάλλες που βρέθηκε νεκρή, η αστυνομία δεν μπορούσε να την προστατέψει. Και 5.000 αστυνομικοί δεν κάναν ποτέ επιχείρηση για να σταματήσουν διαρρήξεις. Ασχολούνται με το δέντρο και όχι με το δάσος. Η αστυνομική βία υπάρχει και εκτός εξαρχείων. Λέτε συγχαρητήρια που και στο Πολυτεχνείο ανήμερα. Και στις 6 Δεκεμβρίου δεν γίνανε έκτροπα, δεν κάηκαν σπίτια. Ένας λόγος παραπάνω να μην ασκηθεί. Φωνάζεται στους αστυνομικούς που κάνανε τη δουλειά. Αν η δουλειά τους είναι να βαράνε κοπελίτσες, να συλλαμβάνουν κόσμο βιντεοσκοπή. Δεν βαράνε κοπελίτσες οι αστυνομικοί. Είναι αλήθεια ότι υπάρχει μια ποιοτική σύνταση με καλή κακή αστυνομία και αν η αστυνομία μπορεί να τραχωρίσει βία. Διαφορετικά πράγματα. Αν είναι πρόβλημα του συστήματος ή της αστυνομίας. Εξάλλου υπάρχει ο νόμος, ο οποίος λέει αν πράγματι ένας αστυνομικός έχει πραγματικά. Έχει πραγματικά κινηθεί με τρόπο βίαιο απέναντι σε έναν συνάνθρωπό μας, υπάρχει ο νόμος ο οποίος επεμβαίνει και αυτός. Ναι, και θα περιμένουν τα ελληνικά δικαστήρια σε 8 χρόνια. Λοιπόν, μία τελεία, κύριε, γιατί έχω ήδη κλείσει. Για ένα άλλο θέμα, είναι 2 και 3, έχω
κλείσει με αυτό. Αφορά όλη την Ελλάδα. Παράκληση, κύριε Μπούμπα, ελληνικό αντιδραστήρα Κοσλοντού. Γι' αυτό σα λέω μόνο, το έχω θέσει ω θέμα και ω ελληνική λύση. Μπορεί να την έχουμε μια φορά. Εκεί θα είναι ο αντιδραστήρα, θα μα το πει. Θα επανέλθουμε. Λοιπόν, να ευχαριστήσω θερμά σταθερά στο πλευρό μου τον Σπύρο Σουρμελίδη. Σπύρο μου, καλό βράδυ, ευχαριστώ. Τον κύριο Καλιάνο από τη Νέα Δημοκρατία, από τα νότια τη Β' Αθηνών. Κύριε Καλιάνο, ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας. Τον κύριο Ψυχογιώ, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στην Κορινθία. Ευχαριστώ και εγώ και ευχαριστούμε και τον νεαρό συνάδελφο. Να είστε καλά. Τον κύριο Παραστατίδη, γραμματέα οργανωτικού του Κινήματος Αλλαγής. Τον κύριο Κωνσταντίνο Μπούμπα, βουλευτή Σερών της Ελληνικής Λύσης και καλό συνάδελφο επίσης. Τον κύριο Αλέξανδρο Ζαβό, πρόεδρο του Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Και τον αγαπημένο Βενιαμίν εδώ του Κόντρα, τον Απόστολο Φουρνατζόπουλο, που μπορεί να μας έκανε και λίγο σοφότερους σήμερα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, ακριβώς τα μεσάνυχτα. Γεια σας, καλό ξημέρωμα σε όλους και όλες.